Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Επιτέλους λίγο ησυχία. Εντάξει, έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ αύριο, αλλά ποιος θα ασχοληθεί. Δεν νομίζω ότι θα έχει πάνω από 3-4.000 κόσμο στην Τούμπα. Εξάλλου το μάτσι είναι πάρα πολύ αργά. 10 και 5, τελειώσει 12 παρα 5. Ήδη θα έχουμε βροχές. Γιάννη, εσύ με την Έμι τα πας καλά, να πούμε. Θα έχει λίγο. Τώρα από την επαρχία, αυτό είναι το θέμα, η επαρχία. Που λένε μερικοί παοξίδες στις επαρχίες. Βγαίνουν και πενεύονται, να πούμε. Όπως λέει ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης, ο ταξιτής. Ξυπάζονται, Κωστέ, ξυπάζονται. Ξυπάζονται, να πούμε. Και λένε, αν δεν ήμασταν εμείς και δεν γεμίζει η Τούμπα κτλ. Και άμα η Τούμπα έχει 3-4.000 κόσμο, βγαίνουν, ξέρω εγώ, οι χωριάτες, οι παοξίδες από τα χωριά δεξιά και αριστερά και λένε, α, δεν ήρθαμε εμείς να πούμε. Και άμα δεν έρθουμε εμείς να πούμε, δεν γεμίζει η Τούμπα, να πούμε. Σοπάρε. Το παίρνουν και οι άλλοι, οι οποίοι είναι αντίπαλοι ποδοσφαιρικά με τον ΠΑΟΚ και το λένε, να πούμε και αυτοί, έλα μωρέ, τώρα βλαχοπαοξίδες, άμα δεν έρθουν να πούμε, έναν Αντώνη Άδεσταλη. Πρώτος. Δίνουν δικαιώματα βέβαια οι παοξίδες, οι οποίοι να πούμε είναι από το χωριό. Και λέει, Κυριακή στο χωριό, να πούμε. Ποια έκανε την εκπομπή εκεί? Κυριακή στο χωριό στην Ερτρία. Εμείς δεν ερχόμαστε, να πούμε. Γιατί δεν ερχόσαστε? Γιατί είναι το βαλάντιο μεγάλο. Να γιατί, ξέρω εγώ, η ομάδα δεν τραβάει. Να γιατί ο Ντούντορ είναι λίγο μέτριος. Να γιατί λείπει ο Σαλμπικίδης. Το ακούσαμε και αυτό. Πού είναι ο Σαλμπικίδης, φιλέ? Δηλαδή, τώρα ο Σαλμπικίδης δεν μπορούσε να χωρέσει αυτό το ΠΑΟΚ. Τέτοιο ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει και έχει δημιουργήσει, ας πούμε, στο 3-5-2. Πού να το βάλει το Σαλμπικίδη? Να τον βάλεις δεξί μπακάφ, να τον βάλεις. Να τον βάλεις δεκάρι, δεν μπαίνει. Να τον βάλεις δεύτερο σέντερ φορ δίπλα στον Μπερμπάντοφ να κάνουν στράγγες και οι δύο. Θα μου πεις, ναι, ποιος θα τριπλάρει? Εντάξει, δεν τριπλάρουν. Θα μου πεις, δεν τριπλάρει ο Μπερμπάντοφ, αλλά είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ενώ ο Σαλμπικίδης που δεν τρίπλαρε ήταν, να πούμε, ο Δεστρίβογλου. Τέλος πάντων, μην τα πιάσουμε αυτά τα κομμάτια, να πούμε. Δεν είναι της ώρας. Θα πούμε, εγώ να δώσω τα μηνύματα 9.55 και ενώ στο 54.340 για τον Αυστραλό που στέλνει ο 3.21. Για ποιον Αυστραλό λέει? Α, για αυτόν που θα έπαιζε, ναι. Τον Τόνι Άντωνη. Εγώ σας είπα, αυτός δεν πρόκειται να τον δείτε. Τέλος πάντων, δεν με πιστέψατε. Να δούμε και τον Άντωνιτς, έλεγε ο Τζόρνταν, να δούμε και τον Άντωνιτς. Έμαθες τι έγινε με τον Τζόρνταν, φίλε? Άμα σε θέλει μπήλια να σε κάτσει το γέλιο το μεγάλο, να πούμε. Πάω χθες προπόνηση, να πούμε. Σε ένα. Που έχει και πισίνα, να πούμε, και τα λοιπά. Πάω στα ποδητήρια. Πάω και την Ευγενούλα κάνει λίγο κολύμπι εκεί δύο φορές την εβδομάδα. Πάμε. Πάω να ξεντηθώ. Στα ποδητήρια βλέπω έναν 35, έτσι γυμνασμένο. Κοιτάει, το κοιτάω. Ο Ραπτόπουλος λέει, δεν είσαι? Λέω, ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Γυμναστική πολύ. Σπριντ, αυτά, ιστορίες, 200, 400. Λέω, παίκτης παλιός είναι αυτός. Πολύ γυμνασμένος είναι. Γιώργος Κίζας, λέει, διαιτητής. Πάρ τον κάτω, Ραπτόπουλο. Λέω, φίλε, έχω. Με πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Λέω, ρε φίλε, ναι, ξέρω. Λέω. Κάτσε, λέω, να τον πάρουμε τηλέφωνο τον Τζόρνταν. Ρε φίλε, να είστε από μια μεριά να ακούτε τον Τζόρνταν να παραπονιέται στον Κίζα, θα ρίσκει είναι ο Θεοδωρίδης του ΠΑΟΚ. Και να του λέει, με κύρωσε τον γκολ του Νέσιν, να το λέει. Του λέω, ο Κίζας, ρε άνθρωπε, πριν 3 χρόνια έγινε αυτό. Βρε, μα κύρωσε τον γκολ του Νέσιν, του λέει, άμα ήθελα να σε αδικήσω. Έβγαλα κόκκινη κάρτα στον παίκτη του Απόλλωνα, δεν είχα πρόθεση, του λέει. Αυτό εκεί. Είσαι δραμινός και επιτρέπεται. Τι γέλιο, ρε φίλε. Ενώ τα θέλει και σε ενώπιση σου να ακούς τον Τζόρνταν. Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει να δούμε τον Άντωνιτς, να δούμε τον Λέοβατς, να δούμε τον Τσίμι Ροτ. Ποιο Τσίμι Ροτ να δεις? Χριστούγεννα πιάσαν. Ποιο Τσίμι Ροτ να δεις? Περιμένουμε τον Μπερμπάντοφ να ανοίξει. Ανοίξει κανένα μπαρ. Ανοίξει κανένα εστιατόριο, ανοίξει κανένα σπίτι εκεί με κανένα πισίνα. Τώρα είναι και φιλόμουσος αυτός, είναι και ο Μπερμπάντοφ, είναι και κουλτουριάρης. Προχθές τον είδα σε μια φωτογραφία με τον καλύτερο Βούλγαρο, λέει, ηθοποιό. Κατάλαβες? Είναι και. Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι η Βουλγαρία βγάζει ηθοποιούς. Δεν έχει ηθοποιούς. Και ταξιτζή, ναι, καλά λόγα μόνο. Και ταξιτζή να βρει, λέει, εκεί έξω μπορεί να παίξει σε ταινία. Όχι ότι οι δικοί μας ταξιτζήδες δεν μπορούν να παίξουν σε ταινία. Μα η ταινία που μπορεί να παίξουν οι δικοί μας ταξιτζήδες είναι δράμα.
Όλη μέρα στη Μύρλα είναι. Δεν βγάζω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ρε γαμώ το να πούμε. Εγώ και το γαμπρό μου το Γιωργάκη. Ε, ακουστή ζωάρη κατά πράγματα να πούμε. Πότε μιλά, πότε φύλλα. Θα μου πει αυτό, κλεγότανε και όταν ήταν καλά τα πράγματα. Κλεγότανε κλάμα. Στι καλέ εποχέ. Δηλαδή 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2004. Ονόμαγε ο Γιωργάκη. Διπότριπο όκο στην πέρα. Μια μέρα έβαλε μια γριά στο πορμπαγάζ. Λέω, καλοκαίρι ήταν. Άντε, ας πάμε, μου λέει, μια βόλτα κάνουμε κούρσα μαζί. Παίρνουμε ένα το ταξί με τον Γιωργάκη. Τι αμάξι είχε τότε, ένα Opel Vectra. 1700, μια χαρχάλα να πούμε. Με βάζει μέσα στο Vectra ο Γιωργάκης, μια χαρχάλα το Vectra. Μπροστά εγώ, παίρνει ένα πελάτη. Πού πάτε, θα σπεντά, λέει, ξέρω εγώ, αυτή πάω αμπελόκυπου. Πιο εκεί να πούμε, τότε είχαν λεφτά. Δεύτερο ταξί, τρίτο άτομο, βγαίνει μια γριά. Λέω, τι σταματάς ρε Καραγκιώση, του λέω, εγώ εσύ και τρεις πίσω, λέω, τετραπλό θα πάρουμε, μας πάει, λέει, αγα μου, το πορμπαγάζ να τη βάλω, τη σκάμα, τη γριά, να πάμε, τον άπλιστο και με κλαίγεται, άκουστε, εντάξει, Τσίπρας να πούμε, θέλατε εμείς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, να πούμε, ο Κολόβλαχος είναι από τις Σέρες, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, δάραβες, όταν ήταν το Πασόκ και είτε παίρνει τις επιχωρή γύρισε από τη Στιζίχνη, ήταν Πασόκ. Ο Σέρεο, βγάζει άκρη με τον Σέρεο. Λοιπόν, έχει αιμονέ με τον ΠΑΟΚ. Λέω 4.50. Ναι, ρε φίλε, ξυπνάω κάθε πρωί και λέω: έχω αιμονέ με τον ΠΑΟΚ. Ξέρει, λέει, σε κοροϊδεύει όλο ο κόσμο. Εμεί εδώ καθόμαστε και γελάμε με αυτά τα γελία που λε. Καημένο Ελληνάκι. Με λέω 4.50. Ο κύριο πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι Έλληνα, πρέπει να είναι προηγμένη τεχνολογίε. Πρέπει να τον κόβω για Αλβανό ΠΑΟΞΥ. Ξέρει τι είναι, κατάντια. Σε λέω Αλβανό Ελληνάκι, καημένο. Μου είναι καλά να πάθουμε σε λίγο καιρό με τον κόκκινο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Μας βλέπω στο ράδιο Τύρανα. Πάρουμε και το χιλιτή. Δεν κάνει τον Νικολίτη. Τι λέω, βραδιάτικα. Ναι, ρε φιλαράκι, καημένο Ελληνάκι με, τι να κάνω. Έπεσα σε περίοδο δύσκολη. Έπεσα να πούμε στην κρίση. Τι να κάνω. Καημένο Ελληνάκι με. Και εσύ κάθεσαι και γελάς μαζί μου. Τόσο κακός άνθρωπος είσαι εσύ που κάθεσαι και γελάς με αυτά που λέω, που έχω αιμονές με το ΠΑΟΚ. Τι άσε πω. Κάθεσαι και γελάς με έναν άνθρωπο που είναι καημένος και είναι και Ελληνάκι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 μας τα χάλασαν οι γερμαναράδες, οι γερμανοτσολιάδες μας τα χαλάσανε. Ήμουνα στον Κρόνε χθες το βράδυ, στο καφενείο. Μαζεύτηκαν εκεί οι παοξίδες, οι παλιοί, 60, 50, και κάτι γέρι, κάτι χαρτιά παίζανε, μυρίμπες, ιστορίες κτλ. Σκάει μύτη και ο Μπαλαμπάνης να πούμε συνταξιούχο τη ΔΕΗ. Παοξή από του λίγου, να πούμε και αυτό, καυγατζή, υβριστή των αντιπάλων ομάδων, ήρωνα. Μαζεύτηκαν εκεί. 1-0, 2-0, 3-0. Παραγγέλνουν. Πίτσα, ξέρω εγώ, από τη Φρέσκα. Το γιώτι σάντουιτς. Από την Μπουγάτσα, να πούμε, του Γρηγόρη Μπουγάτσα. Φτιάχνανε εκεί κάτι λουκάνικα, κάτι αυτά. Κάνανε από το 20 λεπτό μέχρι το 33 λεπτό, 35, ήρθαν καμιά 15 παραγγελίε. Λέω, τι έγινε, να γουστάρουμε, λέει, το αυτά μηδέν θα γίνει. Παπ, σταματάνε οι γερμαναράδες, τους έμεινε ξινό το, πώς το λένε, τους έμεινε ξινό το φαγοπότη. Τα μισά τα αφήσανε, περιμένανε, βρίζανε τους Γερμανούς, ράους, φωνάζανε, τι ράζανε. Εδώ ολόκληρη Μπάγερ σταμάτησε στον Ολυμπιακό. Ολόκληρη Μπάγερ, έτσι όπως τον βρήκε χθες τον Ολυμπιακό, η Μπάγερ, έτσι και όχι να φουλάρει, να πάει σε ένα φυσιολογικό παιχνίδι. 7-0 για την πλάκα. 7-0 για την πλάκα. Στο 33 κάνει τον τραυματία ο Ρόμπεν, τον βγάζουν έξω. Εντάξει, πάει κι άλλο, βγαίνει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή τραγελαφικά πράγματα. Τραγελαφικά πράγματα και άκουγα σήμερα μάλλον. Στον Καμόρα άκουγα. Βγήκε ένας Ολυμπιακός και λέει: Είμαι στεναχωρεμένος, λέει, για το 4-0 κτλ. Είναι στεναχωρεμένος, ήθελε αυτός να κερδίσει κιόλας. Α, όχι, σε ένα site το διάβασα. Σε ένα site, ψέματα. Έκανα βόλτα σε κάτι site, να πούμε και τα λοιπά. Με έχουν βάλει εκεί στη σύγχρονη τεχνολογία να μπαίνω να βγαίνω. Όχι, λέει, εγώ είμαι Ολυμπιακός, λέει, και στεναχωρέθηκα. Τι στεναχωρέθηκες, ρε Καραγκιώση, τι στεναχωρέθηκες που έτσι και δεν σταματάγανε αυτοί από το 20 λεπτό μέχρι το 80 λεπτό. Σταματήσανε. Ήσουν για, όχι για 7-0, γιατί δεν ήταν να πάρει μπροστά η Μπάγερν στο φυσιολογικό τη. Είναι ότι και ο Ολυμπιακός παρουσίασε τις εκτυπητές του αδυναμίες στην άμυνα. Γιατί ο Ολυμπιακός, σας το είπα εγώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ο Ολυμπιακός, σας είπα, για την Ελλάδα δεν μασάει επιθετικά. Δεν παίρνει σφυρίγματα επιθετικά. Δεν είδα ούτε ένα σφύριγμα
άντε στη Βέρεια εκεί στο φιλικό, με τα χέρια εκεί και τα λοιπά, δεν το μετράω. Ο Ολυμπιακός που ευνοείται, σας είχα πει, εδώ και καιρό σας το είχα πει, στα center back. Τα center back του έχουν το πρόβλημα, με την μπάλα κάτω ειδικά, και όταν σε κατοχή μπάλας ο Ολυμπιακός ανεβαίνει η τετράδα του ψηλά, και αυτοί μένουν εκεί προς το κέντρο, στη γραμμή του κέντρου. Εκεί πέρα λοιπόν, στο και 2-3 μέτρα πίσω, 4 μέτρα πίσω, εκεί όταν γίνεται η παλιά η μεγάλη, έχουν κοπεί στην πλάτη του Λίσταρχου Τζαβέλη, του Σιώβα και του Ντακώστα όταν έπαιζε, ή τον άλλον, τον ξεχνάω, ο Αυλονίτη δεν τον είδαμε. Εκεί έχουν σφυριχτεί από τους επόπτες, έχουν σηκωθεί οι σημαίες ψηλά. Έχουν σηκωθεί οι σημαίες ψηλά τουλάχιστον 10 φορές. Με Ατρόμητο και Λεβαδιά είδα τουλάχιστον 6 σε αυτά τα δύο μάτς μόνο. Με την ΑΕΚ είδα άλλες 3, πάμε στις 9. Πάμε σε διάλειμμα, έχουμε πολλά να πούμε για τους Ολυμπιακούς οι οποίοι το παίζουν στεναχωρεμένοι. Θα έπρεπε να χορεύουν και να πιούν τα ουισκάκια τους και να κάνουν κουλουτούμπες. Να κάνουν κουλουτούμπες που φάγανε 4 μόνο. Και δεν τα φάγανε τα 4 μόνο γιατί οι άλλοι σταματήσανε. Διάλειμμα. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του προπονητή του Ολυμπιακού ήταν ότι έβαλε τον καλό τον παίκτη στα χαφ, τον Γκαμπιάσο, μετά από μήνες, σε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού με πολύ ποιοτικό αντίπαλο, και βάζοντας τον Κασάμι μπροστά από τα center back, τον έβαζε και σε μεγάλες διαδρομές τον Κασάμι. Δηλαδή ο Κασάμι είναι ο Τζιόλης του Ολυμπιακού. Ο Κασάμι έχει αυτό που λέμε την ποιότητα αλλά την αργοπορία. Πολύ καλύτερος παίκτης φυσικά του Τζιόλη, δεν το συζητάω. Αλλά όχι για να παίρνει την μπάλα, να κατεβαίνει, να κάνει και το δεκάρι. Εκεί έκανε το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος, το πρώτο λάθος για μένα λοιπόν, είναι ότι έδωσε τον Καμπιάσο στον Κασάμι πολύ μεγάλες διαδρομές. Το δεύτερο λάθος είναι ότι έβαλε από την αρχή τον Καμπιάσο. Εντάξει. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα πάθαινε και ο Παναθηναϊκός αν ξεκινούσε το παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον Εσχέν. Πιστεύω ότι στην ίδια λούπα θα έπεφτε και ο Στραπατσάδας, πώς το λένε, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που είναι καινούριο, για να τον δούμε τώρα στο Καφτατζόγλιο να κάνει το διπλό το Σάββατο, και να δω μετά τι θα λέει ο Μάνος και οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς τη Δευτέρα, αν θα φωνάζουν Καλονί ή αν φωνάζουν ΠΑΟΚ. Γιατί σε μια ενδεχόμενη νίκη της Καλονής πάει στους 10 βαθμούς και πιάνει τον Ηρακλή, και δίπλα τον έχει. Οπότε όλοι οι Ηρακλειδείς τη Δευτέρα από μέσα τους θα υποστηρίζουν φυσικά τον ΠΑΟΚ. Η λογική Ηρακλειδείς. Τώρα οι χαζοί Ηρακλειδείς, υπάρχουν και χαζοί που λένε ναι, με Καλονί να μου κτλ. Και άμα κερδίσει η Καλονή τον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει? Θα τον βγάλει εκτός εξάδας? Δύσκολο το βλέπω. Αν όμως η Καλονή κερδίσει τον ΠΑΟΚ και γίνει ανταγωνιστική, και μιας και έρχεται και ο Ιανουάριος, κοντεύει, και μιας και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι ιδανικοί του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι οριακό το παιχνίδι. Γιατί για μένα μεγαλύτερη διπλούρα το Σάββατο από του Παναθηναϊκού μέσα στο Καφτατζόγλιο δεν υπάρχει. Εγώ θα πάω να το ρίξω Πέμπτη βράδυ, μην πέσει και απόδοση δηλαδή. Μην πάμε στο 1,50, στο 1,60. Στο 1.40, πάμε στο 1.40 Σάββατο απόγευμα 7 η ώρα, λίγο δηλαδή πριν ξεκινήσει το μάτς, λέω εγώ. Από τότε λέει που άρχισε ο Ραγκάτσι να κάνει σποτ τα σαρδάμ του κόκκινου, αυτός άρχισε να τον λέει κοντό, και δίθεν το παίζει φίλος του. Σήμερα έφαγε το κράξιμο. Ναι, δεν διακρίνω. Πιέζει ο κόκκινος με τον Ραγκάτσι, δεν ξέρω, αυτά είναι δικά του θέματα. Το ότι το παίζει τα σαρδάμ, νομίζω ότι το κάνει αβάντα το κόκκινο. Ο Ραγκάτσι δεν νομίζω ότι. Τα σαρδάμ του κόκκινου πουλάνε αρνητικά. Εξάλλου ζούμε για να ακούμε σαρδάμ κόκκινο. Τώρα το λέει κοντό ο κόκκινος στο Ραγκάτσι, ενώ είναι 2-3 πόντους ψηλότερος ο κόκκινος από το Ραγκάτσι, και αυτό έχει μια γοητεία. Δηλαδή, αν είναι 1,77 ο κόκκινος, 1,75 είμαι εγώ, και 1,74 να είναι και ο Ραγκάτσι. Δηλαδή, έλεγε τον κοντό, το ρίζο κοντό ο Χατζηχρήστος. Ο ρίζος ήταν 1,52, 1,57, 1,58 ήταν ο Χατζηχρήστος. Και έλεγε κοντήλο. Έλεγε κοντήλο ο Χατζηχρήστος το ρίζο. Είναι δηλαδή να γελάς. Λοιπόν, αυτά που λες για αρχή. Τώρα, η Αργιανάρα κέρδισε να πούμε. Πέρασε 2-1 μέσα από την Πτολεμαϊδα. Την ασπρόμαυρη Πτολεμαϊδα πήρε μεγάλη νίκη. Διατήρησε τους 7 πόντους να πούμε από τον δεύτερο. Ο Αναστόπουλος λέει και παίξει και με 5 και με 4 να παίξω εγώ και δεν μασάω. Και δεν μασάει. Πάει καλά την ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως τα έργα για τους Αργιανούς θα αρχίσουν πάλι από το Δεκέμβριο να παίζουν. Δηλαδή, καλά ησύχασε η ομάδα, αλλά όταν βλέπουν ότι σκόρδες, μόρδες, πόρδες, ο άλλος ο Κλαψιάρης, πώς το λένε, αχ, ο Ματθαίου, τι Κλαψιάρης,
Και αυτό και μου και τα σπίτια. Μην έβαζε υπογραφέ, μου αδερφάκι μου. Την υπογραφή σου και το. Αυτό να ξέρει που τα βάλει. Μετά τι κλε. Δηλαδή για να βάλει σήμερα υπογραφή. Εγώ έχω ένα φίλο. Μου λέει εσύ δεν έχω δουλειά. Λέω και τι να κάνουμε. Τι στεναγωγέ. Θα βρούμε, προσπαθήσουμε. Δεν σε θέλω, λέει γι' αυτό. Λέω τι θε. Να λέει. Θέλω να πάρω ένα κινητό. Να βρίσκω τα παιδιά. Πολύ ωραία. Λέει και δεν με δίνουν, λέει με δώσει. Λέω γιατί. Γιατί δεν έχω εισόδημα. Θέλω, λέει εγγύητη. Α, πάω γόλο. Α, πόσο έκανε το κινητό. 200 ευρώ, 300 ευρώ κάνει. 500 ευρώ θα κάνει. Και πε ότι δεν το πλήρωσε. Αν δείτε, ο Κοτσόβλος θα με πει δώσει 500 ευρώ. Και τι έγινε. Θα πω φυλακή. Θα χάσω την περιουσία μου. Α, δεν θα βγω δύο φορέ, τρει φορέ σε δύο μήνε, τρει και θα το βγάλω το 500. Αλλά το βάζει υπογραφή και έχει να κάνει με τον Κόντι. Έχει να κάνει με τον Σαουρίδη, έχει να κάνει να πούμε με τα λάνια τη πιάτσα κτλ. Και με του αϊτονίχηδε. Εγώ τέτοιε υπογραφέ δεν θα βάζα. Δηλαδή πάντα με λέγανε δειλό και φοβιτσιάρι. Δηλαδή λέγανε, αχ καλέ, να πάρετε ένα σπίτι. Ναι, να πάρουμε ένα σπίτι. Πάω σε τετραγωνικά να πάρουμε μέσα στα 90. Καλέ, γιατί δεν παίρνετε 120. Δεν μπορώ μπορεί να πάρω 120 τετραγωνικά σπίτι. Πέφτανε. Είχε γυναίκε μεγάλη ηλικία, φίλοι. Έλα μόνο σε 90 μέτρα σπίτι θα μείνει. Γιατί ρε φίλε, τι είμαι, ο Τζιμ Λόντο είμαι, δεν χωράω μέσα. Και τι σπίτι θα πάρει, θα πάρω 15 ετία. Καλέ, γιατί δεν παίρνει κανένα στο τριάδι, πώ τα λένε αυτά τα. Πώ τα λένε αυτά τα. Έξω από την πόλη, ξέρω εγώ, έχει και θέα. Μεζονέτα κτλ. Δεν με φτάνουν τα λεφτά να πάρω μέσα. Καλέ, πάρει ένα δάνειο. Εκεί άμα με διώξουν από τη δουλειά, καλέ, θα έχει δουλειά. Μια χαρά θα πάρει. Τι αμάξι έχει, Σέατ. Αχ, Σέατ οδηγάει, αυτό Σέατ οδηγάει. Καλέ, πάρε ένα BMW. Τι BMW μπορεί να πάρω, τα μούτρα μου για BMW. Όχι, θα πάρει, λέει, μούτρα για BMW. Σέατ. Ναι, ρε φίλε, Σέατ. Τι έχει το Σέατ, δηλαδή. 100 αλογάκια έχει το Σέατ. Βγαίνει στην εθνική οδό, 140-150 με την Πέμπτη. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, μια χαρά δεν χαλάει κιόλα. Πα στον Πετμεζάτο τότε κτλ. Κάθεσαι άμυνα, δεν προσέχει. Είπε ο άλλο, ο Παπαντονί, ο Πρικοθήρα, λέει. Είπε θα πάει 10.000 μονάδες στο χρηματιστήριο. Εγώ λέω δεν έχω να βάλω, δεν βάζω. Είσαι χέσει σε δηλώσει. Αυτά άκου. Βάζω την υπογραφή, πρόεδρο στον Άρη. Πρόεδρο στον Άρη, βρε φιγουράτζι. Την πρόεδρο στον Άρη. Και δεν έφαγε και λεφτά. Κλαίει μετά. Αυτοί λοιπόν όλοι, είτε φάγανε λεφτά είτε δεν φάγανε, γιατί ο Ματσίου δεν έφαγε, για του άλλου δεν παίρνω όρκο, ούτε αμαρτία θέλω να πάρω. Αλλά λέω για αυτόν ο οποίο την πάτησε να πούμε από εκεί. Λέει τώρα θέλουν να κάνουν, λέει, μπλόκο στην εκαθάριση. Και πώς το λένε, ο Μίστερ Καρυπίδης εκεί με το γρόλιο, βρίσκουν δυσκολίες. Δηλαδή είναι ικανής τον Άρη να γίνει το εξής. Να πάει ο Άρης στη Β' Εθνική, να μην έχει γίνει να μπει η εκαθάριση, να πάρει ο Σκόρδας την ομάδα αν τα βρει με τους σουπεράδες ή με τους οργανωμένους, ποιοι θα κάνουν κουμάντο, δεν ξέρω, με τον Ερασιτέχνη, δεν ξέρω. Αυτοί τα βρίσκουν μεταξύ τους, τα χαλάνε, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Και να βάλει, λέει, τον Άρη σε 100 δόσεις να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο. Με αυτό το σκεπτικό, ο Άρης θα πληρώνει για να σώσει ο Σκόρδας στα σπίτια του και ο Μαρθαίου και τις καταθέσεις του. Και θα παίρνει ο Άρης μεταξύ Γαζόρου και Πανσεραϊκού. Δεν πρόκειται ποτέ να ανέβει στην Α Εθνική, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει μηδέν τα χρέη κτλ. Αυτά γίνονται στον Άρη. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός ή αν οι Αριανοί καταλαβαίνουν τι λέω, άσχετα αν με βρίζουν ή όχι, ούτε που με ενδιαφέρει, αφού τους βρίζω και εγώ. Έχουμε μια ανοιχτή κόντρα. Ξέρω, αλληλοβριζόμαστε. Οι Αριανοί βρίζουν εμένα, εγώ βρίζω τους Αριανούς, τέλος πάντων και έχουμε μια υγιή σχέση. Εγώ το λέω πάντως και το ξαναλέω στο ραδιόφωνο που μου δίνει τη δυνατότητα και σε οποιοδήποτε μέσο. Εγώ τον Άρη τον συμπαθώ πάρα πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν σωματείο. Δεν συμπαθώ τους Αριανούς. Και εννοώ δεν συμπαθώ τους Αριανούς, οι οποίοι έχουν αναμειχθεί και αναμειγνύονται ενεργά με το σωματείο. Δεν βγάζω τον απλό φιλάθλο που μπορεί να είναι. Η θεία μου, ο θείος μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, που ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ανακατεύονται κτλ. Εντάξει, για να είμαστε δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ δεν γουστάρω τους οργανωμένους στον Άρη. Δεν τους γουστάρω, ούτε αυτοί με γουστάρουν. Και το ξέρουμε και το λέμε ανοιχτά. Άλληλο, πώς το λένε, άλληλο, όχι μισιόμαστε, δεν είναι καλή λέξη, δεν υπάρχει μίσος. Δεν άλληλο εκτιμιόμαστε. Δεν έχουμε εκτίμηση ο ένας με τον άλλον. Αυτοί βρίζουν εμένα και εγώ. Θεωρώ κάποια πράγματα ότι αυτοί δημιουργήσανε μια άσχημη κατάσταση στον Άρη και έχουν ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την πτώση του Άρη στη Γάμα Εθνική. Δουλειά τους αυτή, δουλειά τους κι εγώ, συμπορευόμαστε στη ζωή και στην κοινωνία με τις ιδέες μας, τις απόψεις μας και τις ενεργείες μας. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Μηνύματα.
Γεια σου Χρήστο από τη Λαμπράκη. Τι κάνεις ρε παιδί? Όσοι πήραν σπίτι με δάνειο και θέα, τώρα θα ζουν στην καλύτερη σε χαρτοκουτί. Ζήτω η αριστερά. Το ζήτω η αριστερά που πάει. Ήταν ειρωνικό, δηλαδή γιατί θέλω να σε δώσω στεγνά σαν δεξιό ή σαν αριστερό. Το ζήτω η αριστερά στο μήνυμα είναι ουδέτερο. Μπορεί να είναι ζήτω η αριστερά και να το πιστεύει, μπορεί να είναι ζήτω η αριστερά και να κοροϊδεύει. Πάντως δεν είδα το μήνυμα το ζήτω, ζήτω η αριστερά να υπάρχουν, πώς τα λένε αυτά, εισαγωγικά. Ρε πώς τα λέω κερατάς. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή. Έβαλα και τη συνέντευξη του Πάμπλο σήμερα να κάνω τηλεθέαση. Κυρίες και κύριοι, πες τίποτα για αυτή την. Το χαρακτηρίζει κάποιος τον Κόκε. Ρε φίλε, τι να σου πω για τον Κόκε. Ο Κόκε δεν έπρεπε να έρθει στον Άρη. Και για, όχι μόνο γιατί είναι σαν ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει πλέον. Σαν αθλητής δεν υπάρχει πλέον. Αλλά είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Όπως ο Σαμαράς, ρε παιδί μου, πούλησε τη Νέα Δημοκρατία. Και τον φέρανε πίσω να πούμε και τον κάνανε πρωθυπουργό. Σαν να φεύγει από μια δυσάρεστη κατάσταση. Μια κατάσταση. Άμα είναι έτσι να γυρίσει και ο Κόντης. Γύρισε, λέω, Κόκε πίσω. Άμα είναι έτσι να γυρίσει και ο Σαουρίδης. Άμα είναι έτσι να γυρίσει, να πούμε και ο. Πώς το λένε το Playmobil, ο Αθανασιάδης. Να γυρίσουν όλοι. Άμα είναι να γυρίσει ο Κόκε, συνδέει το αμαρτωρό παρελθόν με το δυσίωνο παρόν και το αμφίβολο μέλλον. Ο γράφο σήμερα. Έχω διαβάσει Καζαντζάκη, έχω διαβάσει. Γράφω, δεν υπάρχει. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία τις τελευταίες μέρες. Έχει γλώσσα μου πάρει φόρα. Βέβαια. Ναι. Δεν θέλω δηλαδή να περιαυτολογήσω. Έτσι ακριβώς. Ο Κόκε λοιπόν συνδέει το αμαρτωλό παρελθόν με το μέλλον το οποίο είναι δυσίωνο, αβέβαιο, και το παρόν το οποίο είναι ένα κρύο παρόν. Ένα παρόν, και εκείνο αβέβαιο. Ο Κόκκι δεν χρειαζόταν στον Άρη περισσότερο και για επικοινωνιακούς λόγους. Περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε και γιατί το λέμε. Τώρα, αν οι φίλοι του Άρη κάνουν σαν τους χαζούς, άμα βλέπουν τον Κόκκι, θα τρώνε παντομήμες στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση από μένα. Δουλειά μου, εγώ, δουλειά τους κι αυτοί. Λοιπόν. Ο Πάμπλος, Ναι. Ο Πάμπλος, ο Γκαρσία. Άλλη περίπτωση αυτός. Αυτός τώρα θέλει να αναρριχηθεί σιγά σιγά. Σου λέει, ξεφτύλα είμαι να παίρνω αυτά τα λεφτά να με βοηθώ του Ζαρζόπουλου. Κάτι πρέπει να κάνω και πρέπει να το παίξω κάτι. Ο Σαββίδης τον έχει πίσω κάτω χαμηλά. Αυτός θέλει να αναρριχηθεί. Και για να αναρριχηθεί, τι κάνει? Πάει και γλύφει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Πάει και ζητάει βοήθεια ο Γκαρσία από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ξέρει ότι τον αγαπάνε, ξέρει ότι τον έχουν εκτίμηση κτλ. Και βγαίνει και λέει για τον Γκάκο. Μα μου κτλ. Και τα ιστορίες κτλ. Άρα τι λέει στο Σαββίδη? Τη λέει στη διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι και εγώ είμαι εδώ και αυτό και τα λοιπά και μη μασάτε και ποιος Κάκος και τα λοιπά, και σηκώνει το λάβρο της επανάστασης εναντίον του Κάκου, και ο Κάκος δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ, όχι βέβαια εξαιτίας του Γκαρσία, ίσως για το θέμα των οργανωμένων οπαδών, αλλά σίγουρα και ότι ο Κάκος έκανε και αυτός αρκετά πίσω και σου λέει δεν υπάρχει τώρα θέμα να ερχόμαστε τώρα σε προστριβές και να μαλώνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε, δεν μας παίρνει το κλίμα, ξύπνιος είναι, σηκώθηκε, έφυγε. Η εκαθάριση προχωράει κανονικά. Κανένα σκόρδας δεν μπορεί να μπει εμπόδιο, ούτε να πάρει τον Άρη. Υπάρχει ηρεμία και αύριο στις 8 στο Πόρτο Παλάς θα το ακούσεις. Μάλιστα, αύριο 8 η ώρα στο Πόρτο Παλάς θα ακούσουμε την ηρεμία στον Άρη. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, μακάρι να προχωρήσει η καθάριση και μακάρι αυτό που λες εσύ να ισχύσει, γιατί αυτό είναι προς όφελος του σωματείου. Μακάρι να βγω λάθος εγώ και να γίνω ρόμπα και να είναι όλα ήρεμα τα πράγματα, να προχωρήσει η καθάριση κανονικά και να μην την μπλοκάρει κανένα κόρδα και κανένα φέδων και κανένα. Το μικρό του ξεχνάω, του Μαθαίου. Το ξεχνάω. Φέδων. Φέδων Μαθαίου ήταν ο συγχωρεμένος. Αυτός είναι άλλος Μαθαίου. Σκόρδας Μαθαίου. Άλλος Μαθαίου είναι αυτός. Ξεχνάω το όνομά του. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ο 779 λέει πάντως η καθάριση λέει, προχωράει λέει, κανονικά λέει. Μιλήσαμε για Μπάγκερ, μιλήσαμε για Ολυμπιακό. Είπαμε ότι χαλαστήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι παοξίδες δηλαδή χαλαστήκαν περισσότερο. Όχι, αυτοί χαλαστήκανε μόνο. Γιατί σταμάτησε το Κοντέρ, σταμάτησε η Μπάγκερν σε βάσκετ τον Ολυμπιακό, κράτησε δυνάμεις και αντί το 3-0, το 4-0 να γίνει 8-0. Γιατί πραγματικά αν βλέπαμε την Μπάγκερν, την κανονική, με τον Ολυμπιακό το χθεσινό, το 8-0, το 9-1 θα πιάναμε έπος του Ήπεστ, θα πιάναμε έπος Βοηβοντίνα Ηρακλής, θα πιάναμε έπος Γιουβέντους Ολυμπιακός 7-0, θα υπήρχε μια συνέχεια του έργου. Γι' αυτό λοιπόν οι παοξίδες στεναχωρέθηκαν, αλλά έχει ενεγρώσει οι φύλακες 9 Δεκεμβρίου
όλοι στις καφετέριες και στις, στα sports bar και τα μαγαζιά τα υπόλοιπα, θα καθίσουμε να παρακαλέσουμε τον καλό Θεό του ποδοσφαίρου. Για να υπάρχει χαρά σε αυτή την πόλη, θα πρέπει η Arsenal να κερδίσει τον Ολυμπιακό με 2-3, 3-4, 0-2, 1-3, 0-4, 0-3 και να τον αφήσει έξω από τους 16. Και να χαρούν πολύ οι παοξίδες εκεί. Γιατί? Γιατί το όνειρο του Ολυμπιακού να πάει στους 16, που ήρθε με αυτή την ομαδάρα. Νικήτας, ναι. Ο Νικήτας, ναι. Ευχαριστώ. Δημιουργείται λοιπόν η κατάσταση έτσι ώστε ο Παοξής να έχει μια χαρά στα σκέλια του 9 Δεκεμβρίου. Η 9 Δεκεμβρίου είναι μέρα καταλυτική για τον Παοξή. Πέρσι, κάθε Κυριακή γελούσαν με τον Άρη και τον Πανσεραϊκό. Δεν ανεβαίνει ο Άρης κτλ. Είχαν λόγο να χαρούν οι Παοξίδες. Φέτος με τον Άρη τρένο στη Γάμα Εθνική και τον Ηρακλή να σώζει την παρτίδα και τον ΠΑΟΚ να είναι έτσι όπως είναι, που η αναμονή είναι μεγάλη. Ξέρετε ότι να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις. Θυμίζει τη Μάρθα Βούρτσι στο Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, που περίμενε εκείνον τον τύπο, τον άντρα που την είχε αφήσει πριν 10 χρόνια και περίμενε στο Μουράγιο να έρθει και σκάει μύτη αυτό στο τέλος του έργου με ένα χέρι κομμένο. Και τι κλάμα, στο νερό, ναι. Α, το ήπια, πάρτο. Λοιπόν, και τι κλάμα, έτσι περιμένουν οι παοξίδες. Σου λέει περιμένω. Ας χαρώ κι εγώ μια φορά, ρε παιδί μου, έτσι να γουστάρω, να πούμε 9 Δεκεμβρίου. 9 Δεκεμβρίου καρφωμένη, να δούμε τον Ολυμπιακό να χάνει από την Arsenal στο Καραϊσκάκι, να κάνει γκρο πλάν τα μούτρα των Ολυμπιακών στο στάδιο Καραϊσκάκι, που θα το γεμίσουν επιτέλους μια φορά, γιατί και αυτοί δεν το γεμίζουν. Και τι στον κόσμο θα κάνουν οι παοξίδες ευχάριστα Χριστούγεννα, άσχετα αν ο ΠΑΟΚ είναι κάτω από την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Και άσχετα αν ο ΠΑΟΚ, εγώ διαφωνώ με όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό, γιατί θεωρώ ύπουλο και φίδικο λοβό τον Τούντορ. Ύπουλο και φίδικο λοβό τον Τούντορ, ο οποίος Τούντορ με τους παρατρεχάμενους έπεισαν όλο το λαό του ΠΑΟΚ ότι τα κακά παιδιά είναι οι ποδοσφαιριστές, ότι οι μαριονέτες είναι οι ποδοσφαιριστές, ότι πώς τους λένε, οι μπαλαρίνες είναι οι ποδοσφαιριστές. Εγώ αν ήμουν ο Κλάους θα έκανα την αρχιμπαλαρίνα αυτών και τα μπαλαρινάκια τους ποδοσφαιριστές. Αυτός είναι ο αρχηγός των μπαλαρινών. Αν είναι παίκτες οι μπαλαρίνες, αυτός είναι ο αρχηγός. Αλλά έπεισε αυτός εδώ ο κακός ο άνθρωπος και ο ιδιωτελής για τον εαυτό του και την πάρτη του Τούντορ, όλο το λαό του ΠΑΟΚ να είναι συμπαθής στο λαό του ΠΑΟΚ. Ναι, να μείνει το Τούντορ να λέει ο άλλος ο Βλαχοπαοξής από τον Πόχουμ. Ναι, να μείνει ο Τούντορ να λέει ο άλλος ο Βλαχοπαοξής από τη Φροντού της Δράμας. Ναι, να μείνει ο Τούντορ και την πέσα στους ποδοσφαιριστές. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, όταν δεν παίρνει αποτελέσματα, θα φταίνει οι ποδοσφαιριστές. Εκτός από τον Μπερμπάντοφ, γιατί πέρασε και ένα άλλο κολπάκι τώρα. Ότι δεν τον παίζουν τον Μπερμπάντοφ. Ότι ο Μπερμπάντοφ δεν τροφοδοτείται. Δηλαδή, αυτοί εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και τι στο διάλογο κάνουν ακόμα, πάνε να μας περάσουν να πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και εμείς είμαστε εδώ, τουλάχιστον εγώ όσο είμαι υγιής και ζω, να αντικρούω αυτού του είδους τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να παίρνω εγώ εφημερίδα αθλητικής Θεσσαλονίκη και να λέει ότι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Μπερμπάντοφ, γιατί αυτός που κάνει το ρεπορτάζ του είπε παρεμβατικά ο διευθυντής του, γράψε και τον Μπερμπάντοφ να πουλήσουμε κανένα φίλο. Δηλαδή, εσείς που κατηγορείτε τον Ραπτόπουλο ότι αυτά τα κάνει για την ακροαματικότητα, εσείς που βγάλατε τον Κόκε Πεχταρά για να πουλήσετε πρωτοσέλιδο κανένα φίλο και κανένα αριανό να σας διαβάσει, να σας αγοράσει, να σας κάνει, και βγάλατε τον Μπερμπάντοφ, τον καλύτερο παίκτη, να τον πουλήσετε αυτό το ψοφίμι. Αυτό το ψοφίμι, πάντα το πουλήσετε. Εσείς τι κάνετε δηλαδή, το κάνετε για την ακροαματικότητα και την αναγνωσιμότητα? Τουλάχιστον ο Ραπτόπουλος λέει αλήθεια με τον τρόπο του, τον παράξενο όπως λέτε. Είπα τίποτα ψέματα ότι ο Τούντορ είναι φίδικο λοβό και οι ποδοσφαιριστές δεν τον γουστάρουνε και βγάλαν τον Γλύκο και είπε 40 ο Γλύκο σήμερα. Αν τον ακούσατε, εμείς λέει θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε. Ποιοι εμείς? Όλη η ομάδα, εμείς και ο προπονητής θα πεις. Αλλά η τσίρλα στο βρακί του Γλύκου είναι μεγάλη. Δεν έχει γκάς ο Γλύκος. Πει Ελλάδο, μη είπε μαριονέτα αυτός ένα μήνα θα έχει φύγει. Πει εμένα μαριονέτα τώρα ο άλλος και να φταίει ο άλλος. Να φταίει ο άλλος να μου έχει αλλάξει 7 συστήματα. Να με δώσει στον κόσμο εμένα ο άλλος. Και τι αν τον κάνω εγώ, θα πω ναι, εγώ φταίω. Φταίω κι εγώ. Αλλά εσύ γιατί βγάζει την ουρά σου απ' έξω, ρε προπονητάκο. Προπονητάκο είσαι. Και έχει τον Παοξή να μείνει, ρε να μείνει, να μείνει, να μείνει. Άμα ήταν κανένα Έλληνα, του τρώγατε το κεφάλι, το μεδούλι. Χάζε με τζάκι, κάσκα Γεωργίου, να τα κάνει τσιόλι. Ωρε κοτρονίδι που θα το. Τώρα είναι το Τούντορ.
το Τούντορ. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω εγώ. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω για τον ΠΑΟΚ. Είμαι αντίθετος με αυτά που λένε. Υπερασπίζομαι τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Υπερασπίζομαι τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Μπαίνω ασπίδα προστασίας απάνω του και λέω ότι όντως δεν έχει την καλύτερη εμφάνιση, αλλά όχι μπαλαρίνα. Όχι μπαλαρίνα. Να πεις ποιοι είναι οι μπαλαρίνες. Διότι μπαλαρίνα δεν είναι ο σέντερ μπακ ο οποίος είναι μέτριος. Ούτε μπαλαρίνα είναι ο Όλσεν επειδή είναι κακός τερματοφύλακας. Μπαλαρίνα είναι αυτός που τον έφερε και έπεισε αυτούς εδώ πέρα ότι έφερε τερματοφύλακα. Αυτός είναι μπαλαρίνα. Μπαλαρίνα είναι αυτός ο οποίος θα ανανεώσει τον Τζιόλι 30 χρονών πιο αργό από το θάνατο στο συμβόλαιο. Αυτός είναι μπαλαρίνα. Μπαλαρίνα είναι ο Μπερμπάντοφ που περπατάει. Αυτός είναι μπαλαρίνα. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι μπαλαρίνα. Ο Κλάους τι μπαλαρίνα είναι. Τον έχετε center force θητό να κάνει τα γκολ. Κάνει ομάδα με υπεροχή και ασταχώνει. Μπαλαρίνα είναι ο Κλάους. Ο Κλάους αυτός είναι τόσα χρόνια. Και οπουδήποτε πάει αυτός θα είναι. Τι είναι μπαλαρίνα ο Πέλκας που δεν δώσατε λεφτά να πάρετε δεκάρι και τον φέρατε και τον κάνατε νέο κούδα. Μπαλαρίνα είναι ο Πέλκας. Δηλαδή είναι ο Πέλκας μπαλαρίνα γιατί δεν μπορεί να τριπλάρει. Γιατί δεν την έχει την ικανότητα να τριπλάρει. Μπαλαρίνα είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι το παιδί, αυτό που μπορεί να παίξει αυτό παίζει. Αυτό που μπορεί να παίξει αυτό παίζει. Μπαλαρίνα είναι ο Κάτσε, ο οποίος είναι στο ανασταλτικό κομμάτι πολύ καλός και επειδή υπάρχει αναρχία στον πάγκο αγωνιστικά, έχει γίνει οχταροδέκαρο και αφήνει την άμυνά του και τρώνε τα γκολ. Ο Κάτσε φταίει. Άμα δεν υπάρχει ένας προπονητάρας να του πει κάτσε εδώ θα κάτσεις. Εδώ αυτός είναι ο ρόλος σου. Παίρνεις αυτόν κοντά, δεν μου κάνει τίποτα, δεν του κάνεις τίποτα και όταν κερδίσεις την μπάλα θα δώσεις μια πάσα. Και θα έχει και ένα ρόλο να ντουμπλάρει εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα, Ροντρίγκες. Θα ντουμπλάρει εκείνη την πλευρά, όταν βγαίνει ο Ροντρίγκες. Γιατί απ' την άλλη ο Κίτσου μαρκάρει καλύτερα. Αυτός είναι ο προπονητής. Όχι να πηγαίνει στο Gym Fizz να πούμε και να παίρνει 30-40 ευρώ το άτομο φαγητά και ποτά και τσιγάρα και ιστορίες. Προπονητής που δίνει τους παίκτες. 37 χρονών, 2 μέτρα. Προπονητής είναι αυτός. Προπονητής είναι αυτός. Θα βάλει το Σάμπο να πούμε εξτρέμ. Προπονητής είναι αυτός. Προπονητής είναι αυτός που λέει που δεν πιάνει ο Μπερμπάντοφ με τον Πανετολικό και φοβάται να τον βγάλει και βγάζει τον Κλάους για να βάλει τον Μπέλκα δεκάρι. Αυτός είναι προπονητής. Θέλετε να τον κρατήσετε. Πάτε 8η. Άρα από εδώ πέρα. Απούλησε φύλλα και κραματικότητα. Άρα από εκεί πέρα. Πείτε στον κόσμο την αλήθεια. Πόσο δίκιο είχες για Μπερμπάντοφ μεγάλε ραπ πριν από μήνες έλεγες ότι δεν κάνει και βιάστηκαν να σου πούνε ότι βγάζει γρήγορα συμπεράσματα. Μεγάλε ραπ λέω 639. Ο άλλο βρίζει. Εντάξει, φρίζει εσχρά και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα. Αργιανός είναι ο φίλος, να είναι καλά. Γερός να είναι να βλέπει τον κόκκι στη Γάμα Εθνική. Λοιπόν, για την Ηρακλάρα είπαμε τίποτα. Τι είπαμε για την Ηρακλάρα. Α, περιμένουμε τις μεταγραφές. Το μεγάλο πρόεδρο, ο οποίος μαζί με τον προπονητή θα κοιτάξουν, λέει, να κάνουν τις μεταγραφές στον Ηρακλή. Τώρα, δεν υπάρχει σάλιο ούτε για να βάλεις σε γραμματόσημο να στείλεις γράμμα στην καημένη τη μανούλα σου στο χωριό. Δεν υπάρχει. Πώς θα κάνουν μεταγραφές, δεν ξέρω. Πάντως στο ρεπορτάζ του Ηρακλή δεν γράφονται παίκτες. Ένα Ντεφερντερίκο που γράφανε εκεί, δεν με έκαναν Ντεφερντερίκο, χάθηκε να πούμε στον δρόμο Ντεφερντερίκο. Τι έγινε ρε ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο Ντεφερντερίκο να πούμε. Πού είναι ρε ο Ντεφερντερίκος, δεν υπάρχει Ντεφερντερίκος. Μάλιστα. Κοιτάξτε, μην πουλήσει κανένα Βέλιο, πώς το λένε Βέλιο. Ο οποίος Βέλιος βέβαια έμαθα κάνει παράπονα και σωστά τα κάνει τα παράπονα, γιατί σου λέει ο Βέλιος, εγώ έφερα το παιδί μου εδώ πέρα. Να παίξει ένα χρόνο στον Ηρακλή, να διακριθεί, μπας και πάει σε καμιά μεγάλη ομάδα. Γιατί τον Ηρακλή ο παπάς του Βέλιο το θεωρεί μικρή ομάδα. Και καλά κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Ψέματα δεν είναι. Σου λέει το παιδάκι μου να έρθει εδώ να παίξει κτλ. Βρέθηκε ένας Ραπτόπουλος ο οποίος λέει το παιδί μου, αυτά θα παρεξηγήθηκαν κτλ. Οι παπάδες. Ναι, θα λες και άλλοι παπάδες που βγάζουν παίκτες δεν έχουν ψυχή να κάνουν. Μόνο ο παπάς του Βέλιο έχει. Τέλος πάντων, καλός παίκτης ο παπάς του Βέλιο, προσπαθεί να γίνει και ο Βέλιος καλός σαν τον πατέρα του. Λοιπόν, σου λέει ήρθα εδώ πέρα, χαφ δεν έχει. Οι εξτρέμ δεν κάνουν γκολ ούτε για το πανηγύρι. Κάπου πίσω από τη σέντρα ο Ηρακλής. Λίγα πράγματα. Πού θα διακριθεί το παιδί μου. Και σου λέει, τι θα κάνουμε τώρα. Ο Βέλιος είναι για στιτό στην περιοχή. Δυνατός σαν το Σπάρτακο να πούμε και τα λοιπά. Γερό παιδί είναι, μασαλά. Μπάλα, όχι πολλά πράγματα. Κεφάλι τρομερός. Δυνατός να γυρίσει πλάτη, να παίξει τον αντίπολο, να τον βάλει μέσα στα δίκια με τη δύναμη. Πολύ ωραία. Να γίνει σέντρα. Να έρθει στον πρώτο δοκάρι, να τη μπρόξει κτλ. Σάμα τη δηλαδή ο Μπερμπάντοφ τι είναι, πώς θα βάζει τα γκολ, εκεί στιτό στην περιοχή κτλ. Θα μου πει να συγκρίνει το Βέλιο με τον Μπερμπάντοφ, όχι βέβαια,
Αλλά σου λέω τι έχει κάνει ο Μπερμπάτοφ και τι έκανε ο Βέλιος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με 15 εκατομμύρια μπάτζετ ο ένας, με 1,5 μπάτζετ εκατομμύρια ο άλλος. Ο άλλος έκανε ο Βέλιος πόσα γκολ, 3-4, και ο άλλος έκανε με τον γόνατο ένα γκολ και ένα εκεί μπέναλτι που βάρεσε και εκείνο έπαθε λέει θλάση χτυπώντας τον μπέναλτι. Άξε, ιστορίες για αρκούδες, να γελάμε. Ο Βέλιος λοιπόν, αν δεν πουληθεί το Γενάρη, θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα. Δεν υπάρχει άλλο. Μία είναι να μου η δυνατότητα να πάνε να προσκυνήσουν τον Ολυμπιακό, ξανά πάλι τα ίδια, για τους παίκτες που είπαμε κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι στο ρεπορτάζ του Ηρακλέους ούτε ο Ντεφερντερίκος γράφεται, ούτε ο Φρυδερίκος γράφεται, ούτε κανείς δεν γράφεται. Και το θέμα είναι ότι οι μάνατζερ δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα εκεί προς τον Παπαθανασάκη και πολλοί, γιατί ξέρουν ότι το μαγαζί δεν έχει και τίποτα να πούμε σπουδαία πράγματα να δώσει. Οπότε ο Ηρακλής δεν σώθηκε ακόμα. Μπορεί να ψήφισε τον, πώς τον λένε, τον Αγιατολά Χωμενή, τον Αγραφιώτη, και εντάξει, δεν μου λέει τίποτα αυτό ακόμα. Δαχτυλίδη δεν φίλησε όπως πρέπει. Δεν το φίλησε. Θα δούμε τι θα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι οι μεταγραφές του Ιανουαρίου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα που θα πέσει κατηγορία και στην ομάδα που θα σωθεί. Και θα δούμε, θα περιμένουμε τις κινήσεις του Προέδρου του Ηρακλή, του κυρίου Παπαθανασάκη, ο οποίος δίνει, αν έδινε μια φορά εξετάσεις στο Λύκειο την περίοδο ναούμε του Ιουνίου-Ιουλίου για να φτιάξει την ομάδα της ΑΕθνικής, τώρα δίνει εξετάσεις για να μπει στο Καποδιστριακό, να πούμε, πανεπιστήμιο. Δίνει δηλαδή αφάνκαντε εξετάσεις. Δίνει πιο δύσκολες εξετάσεις ο Πρόεδρος του Ηρακλέους. Αυτά που λες. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Εσύ δεν έλεγες, Κωστή, ότι ο Τούντορ είναι καλός προπονητής? Με τα αυτιά μου σε άκουγα, λέει, να το λες. Μην τολμήσεις να το αρνηθείς. Τώρα έγινε κακός προπονητής. Χρήστος από Αλεξανδρούπολη. Κοίταξε να δεις. Ο Τούντορ φυσικά και στο 3-5-2 έπρεπε να επιμείνει. Και φυσικά δεν έπρεπε να αλλάξει 50 παίκτες. Και φυσικά έπρεπε να πατήσει πόδι. Δεν έκανε πράγματα. Του φέραν τον Μπερμπάτοφ. Δεν έκανε ο Μπερμπάτοφ. Δεν φταίει ο Τούντορ γι' αυτό. Του τον φέρανε. Ωραία. Ο Τούντορ όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί αποδυτήρια, δυστυχώς. Δεν μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, δυστυχώς. Δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις υποπίεση, δυστυχώς. Και η απειρία του είναι ένα όπλο το οποίο είναι χωρίς σκάλια. Η απειρία του. Εγώ δεν λέω ότι αν φύγει και πάει σε άλλη ομάδα θα αποτύχει ο Τούντορ. Εγώ λέω ότι στον ΠΑΟΚ έχει τελειώσει ο Τούντορ. Στον ΠΑΟΚ. Αύριο μπορεί να πάει στη Σαμπντόρια και να βγει Ευρώπη. Μεθαύριο μπορεί να πάει στην Κόμο και να βγει, ξέρω εγώ, Ευρώπη, ή να πάει στην Περούτζια και να βγει, ξέρω εγώ, 10 πόντους πάνω από ό,τι μπορεί να βγει η Περούτζια. Δεν το ξέρω. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής. Εγώ λέω στον ΠΑΟΚ τι κάνει. Εγώ δεν λέω ότι ο Μπερμπάτοφ δεν υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εγώ λέω στον ΠΑΟΚ τι κάνει. Εγώ δεν λέω ότι πριν 5 χρόνια 6 ο Κόκε δεν ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ λέω στον Άρη τι κάνει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ο Μπόλον ήταν κακός προπονητής. Εγώ λέω στον ΠΑΟΚ έβγαλε 5ο. Εγώ έλεγα ότι ο Δόνης είναι καλός προπονητής και σε έβγαλε δεύτερο με Κατσικά Βιβιάν center back. Να έχει, ξέρω εγώ, στα στάδια της εμεινόπαυσης. Να έχει νεύρα. Να έχει τρελαθεί. Και με τον Μπέλκα δεκάρι, ο Δόνης, σε έβγαλε δεύτερο. Και οι ομάδες δεν ήταν έτσι χάλια. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-5-5 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Πάμε σε υποχρεωτικό διάλειμμα και τα λέμε με γραμμές από το κοινό. Είπαμε ελεύθερα, τηλεφωνείτε να μιλήσουμε. Όσο για τους τσιχαντιστές και αυτό που έγινε, να πούμε, εκεί στη Συρία, Τουρκία και τα λοιπά, είμαστε, λέει, μία από τις 60 χώρες όπου οι τσιχαντιστές, λέει, θα εκδικηθούν. Δηλαδή τώρα φοβόμαστε να πάμε στις συναυλίες, φοβόμαστε να πάμε στα τρένα, να πούμε, και στα αεροπλάνα. Άστα να πάνε. Έχω ένα φίλο, θέλει να πάει το Σάββατο να δει μία συναυλία, να πούμε, που τραγουδάει μία Ρωσίδα, λέει, τραγουδίστρια διάσημη, δεν ξέρω πια. Και μου λέει, να μάνε με πιτσιρικάς, αυτός λέει, να πάω, να μην πάω. Λέω, γιατί να μην πάω, να Ρωσίδα, λέει, τραγουδίστρια. Μπήκε στο τρυπάκι, να πούμε, και ο Έλληνας, και αρχίζει και φοβάται ο μάγκας. Καλημέρα. Φοβάται να πάει
Να ακούσει τη Ρωσίδα την τραγουδίστρια, λέει, γιατί είναι Ρωσίδα, λέει, και εμείς εδώ χριστιανοί. Φοβήθηκε ο μάγκας. Δεν πάω, λέει. Άκου να δεις. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε, τα γάρι. Παρακαλώ. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ρε. Από Κιανόλου Κολυβρό. Τι λέει εκεί πέρα, ρε? Καλά, ρε. Ήρεμα. Ήρεμα. Στον Κολυβρό, ρε, φίλε, ήρεμα θα είναι. Τι χαρά μας, μια χαρά μας, αυτό που λέει. Λοιπόν, καλά, ρε, μας έχεις πρίξει, θα φιλήσουμε δαχτυλίδα, πάρουμε να νικούς. Είσαι καλά, ρε, τώρα. Καλά είμαι, καλά είμαι. Διαβάζω ρεπορτάζ. Πώς μπορεί να φιλήσει την Κοτρώνα τη δικιά μας, εμείς δεν πρόκειται να φιλήσουμε δαχτυλίδα. Πλάκα μας κάνει. Βέβαια, τι. Ο Καναδός πήρε το μάθημά του, έκανε ένα λάθος, εντάξει, θα μάθει. Εννοείται ότι ήταν μεγάλο σφάλμα της ΠΑΕ αυτό. Ναι. Και το είδαμε και στη Βέρεια που είχαμε 100% κατά. Ναι. Κατά όμως, με το Βοσκάκι. Ναι. Όχι ότι παίξαμε καλά. Ναι, εννοώ, ναι, αυτό. Η μάνα ήταν άθλια, μισή ευκαιρία. Ναι. Αλλά η ευκαιρία δεν πάμε να ήταν κατά μας. Αλλά λες αυτά. Ναι. Λοιπόν... Δεν βγάλατε όμως καμιά ανακοίνωση. Δεν είναι αυτό που λέω, δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Τι ακούσε να βγάλεις με μισή φάση. Άρα δεν αδικήθηκες. Αδικήθηκες, αλλά δεν δικαιούσε να μιλάτε γιατί έκανε μισή φάση όλο το μάτι. Α, μάλιστα. Δηλαδή τώρα, κάτσε τώρα, τι σχέση έχει αυτό. Εκεί που φέρει ο... Ρε φίλε, τώρα, αυτό που λες τώρα... Ναι, κοίταξε τώρα. Ο Πάοκ στο Χαριλάο με τον Άρη... Ο Πάοκ στο Χαριλάο με τον Άρη, στο 2-0 με τον Σπάθα, δεν έκανε ούτε ένα σουτ. Αυτό, αυτό τι πάει να πει, ότι δεν τον αδίκησε. Πώς. Με μιλάς για τους κλάψεις που με τον Παθρακικό, αντί να χάσουν, διαμαρτύρουν για διαιτησία με τον Παθρακικό. Δηλαδή, εντάξει. Αυτή τώρα όμως αύριο πάνε να σπάσουν ένα καινούργιο ρεκόρ. Δεν τα λες όλα. Τι ρεκόρ, ρε? Δεν τα άμαθες. Όχι. Λέει ότι όλα τα ραδιόφωνα της πόλης, ναι, έχουν κληρώσει, ναι, και έχουν δώσει στο λαό τους παραπάνω εισιτήρια από ό,τι θα πουλήσει η ΠΑΕ. Α, για αύριο. Ναι. Θα σμπρώξουμε, ρε φίλε. Τι... Όλα τα ραδιόφωνα της πόλης θα κληρώσουν στο λαό τους παραπάνω εισιτήρια από ό,τι θα πουληθούν από τα εκδοτήρια και... από το ίντερνετ που είναι. Θα σπάσουν ένα άλλο ρεκόρ. Δηλαδή αυτοί σπάνε ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έλα. Ναι, ρε, αυτό που λέει, αλλά μούγκα. Κάτσε να γίνει, κάτσε να γίνει. Κάτσε να γίνει. Έχει, ναι, 1500 άτομα, τα 1000 θα είναι επόμενες. Πλάκα έχεις. Λες. Πλάκα έχει. Εντάξει. Λοιπόν, το Σάββατο αυτά που λες τα 0-3 δεν υπάρχουν, δεν περνάει ο Βάζελος. Δεν περνάει ο Βάζελος. Δεν έβαιτε με τίποτα. Ξέχασέ τα, Θαραπτόπουλε, ξέχασέ τα. Κατατζόγλιο είμαστε αλλιώς. Όχι, και στη Βέρεια σε Κατατζόγλιο ήταν βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, τον πήραμε τον πόντο, εντάξει, καλά ήταν. Ωραία, τώρα πάμε να πάρουμε ποιος εσχέντρα, σε παρακαλώ. Έλα, μακρύ έχω εγώ τη εσχέντρα. Δεκάρι οπωσδήποτε τον Ιανουάριο και δεν είμαστε μια χαρά. Δεκάρι όπως και δίποτε. Ρωμάνο δεν κάνει. Για να μπαίνει στο 70 είναι μια χαρά Ρωμάνο. Δικαιώθηκα για Μπουλούτ Λαζάρ. Για Μπουλούτ τι έλεγες? Ότι ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Τι έκανε, έκανε γκολ ο Μπουλούτ? Όχι, εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αν και προχτές είχε μια βελτίωση σχετικά, αλλά ο Λαζάρ, να πούμε. Ο Λαζάρ ξέρει μπάλα, αλλά είναι κουτσός, αυτό που λέει. Γι' αυτό είπα, ρε φίλε, εγώ είπα ότι είναι κουτσός, δεν είπα ότι δεν ξέρει μπάλα. Δεν... Ωραία, δεκάρι τον Ιανουάριο και θα είμαστε μια χαρά. Δεκάρι, Έγινε. Μάλιστα, εντάξει. Ναι! Κάνα βόλτα πάνω. Θα έρθω το χειμώνα, ναι, τώρα το Δεκέμβρη θα έρθω. Άντε, άντε, Χριστούγεννα, σε περιμένω. Θα κάνω, μόλις σκάσω, μην τι θα σου πω, ναι. Έγινε, τα λέμε. Έχουμε 23 Δεκεμβρίου, έχουμε καλό ματσάκι πάνω. Ποιο? Στου 8 του κυπέλου του νομού μας, με τον Καταχά. Ο διπλανό ντέρμπι. Ναι, ναι, ξέρεις, κλουβί το γήπεδο. Στο δικό σας θα γίνει? Ναι, ναι, ένας αγώνας είναι. Ωραίος. Και θα περάσουμε στους 4 και θα περιμένουμε το Υγείνο, τους πελάτες μας. Όχι, ρε, το Υγείνο σε διαλύσει. Ποιο Υγείνο είναι αυτό, βέβαια, εντάξει, 20 χρόνια ομάδα είναι αυτή. Μην είσαι εδώ 40 να πούμε, εντάξει. Μάλιστα. Τα ξέρεις τώρα, δεν χρειάζεται, τα λέω. Καλώς. Τα λέμε. Ιστορική ομάδα. Τα λέμε, τα λέμε. Καλώς. Ναι, κύριε. Ραπ. Ναι, κύριε. Ραπ. Ναι, κύριε, καλημέρα. Ραπ. Καλημέρα, φίλε, ναι, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Πώς πάει, πώς πάνε τα κέφια? Τα κέφια? Ναι. Πότε μίλα, πότε φίλα. Μαθημένος, μάχη. Δουλειά. Τι να κάνουμε αύριο, για πες. Τι είναι αύριο? Αύριο. Ο Πάοκ. Τραμπάλα. Ναι. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει, λες. Και εγώ έτσι λέω. Θα κερδίσει αύριο. Α, δούμε.
Θα το παίξω άσο αύριο. Δεν ξέρω πόσο δίνει. Πρέπει να είναι χαμηλό. Έχεις δηλαδή προαίσθημα, έτσι. Θα το πάρει, θα το πάρει. Και την Καλονή θα πάρεις. Ναι. Και την Καλονή θα πάρεις. Λες να αρχίσει τώρα το σερί. Μπα. Που έπρεπε να αρχίσει πριν δύο αγωνιστικές. Όχι, σερί δεν βλέπω να ξεκινάει. Με τα ντέρμπι πάλι δεν βλέπω. Ρε παιδί μου, είναι μια χρονιά έτσι πτίτζιλι-μίτζιλι. Δεν είναι τώρα. Στραβά ξεκίνησε. Γκρίνια υπάρχει. Αμφισβήτηση υπάρχει. Έχεις πάρει πόσους παίκτες παίζουν οι περσινοί. Να δούμε λίγο την εντεκάδα. Λίγο ξέρεις τι πιστεύω. Γλύκος τερματοφύλακας. Ας τον Τούτορ. Γλύκος τερματοφύλακας. Ναι. Τζαβέλας. Ναι. Βιτόρ. Κώστα. Έτσι. Κώστα. Τραυματίστηκε ο Κώστα. Αυτή είναι η βασική. Έτσι. Ήταν πέρσι αυτοί οι τρεις. Ήταν, ναι. Πάμε στα χαφ. Στο 3-5 δίλο. Κάτσε Τζιόλης. Ήταν πέρσι. Ωραία. Ήταν και πέρσι. Δεξιά back half Κίτσιο. Ήταν και πέρσι. Ήταν και πέρσι. Φέτος φέρανε το Λέοβατς στη θέση, ναι, στη θέση του Ρουμάνου. Πώς το λέγανε, του Ράτ. Ναι. Ο Μακ ήταν πέρσι. Ήταν πέρσι. Ο Κλάους ήταν και ήτανε πέρσι. Ο Πέλκας δικός μας δεν ήταν. Δεν ήταν πέρσι. Δεν ήταν πέρσι, αλλά ήταν. Ήταν σαν να μην ήταν. Ωραία. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα στους έντεκα. Και ήρθε και ο Μπερμπάντοφ, ο οποίος είτε ήρθε είτε δεν ήρθε, είναι ένα και το αυτό. Μέχρι τώρα το ίδιο και το αυτό είναι. Σάμπο. Μπα. Δεν. Εκτός από τον Ροντρίγκες. Ναι. Ένας. Ωραία. Ναι, ναι. Ο Ζάιρο δεν βγήκε. Ο Λέοβατς δεν βγήκε. Ναι. Ο Χαρίσης βγήκε Παλαιστής. Ο Κοροβέσης χάθηκε στο σύμπαν. Δηλαδή, ο Αντώνης, να πούμε, ήταν μια απάτη μεταγραφή ο Αντώνης. Δηλαδή, ήρθε ο Φρανκ Άρνεσεν για να βλέπω εγώ τον Νοέμβριο μήνα τον Κίτσιου, τον Τζιόλι, τον Κάτσε, τον Μπέλκα, τον Μακ, τον Κλάους, τον Τζαβέλα, τον Βίτορ, τον Κώστα, τον Γλύκο κτλ. Φίλε, τότε πες μου εσύ, δεν σε προβληματίζει αυτό το πράγμα? Με προβληματίζει πάρα πολύ και ανησυχώ τώρα που λένε θέλουν να πάρουν αμυντικό και δεκάρι. Ποιον θα πάρουν, δηλαδή? Δεκάρι. Είναι μια δύσκολη μεταγραφή η περίοδος αυτή το Ιανουάριο. Για να πάρεις καλό παίχτη πρέπει να σκάσεις χρήματα πολλά. Δεν είναι, δεν ξέρω. Και αυτοί που δίνουν 500.000. Να κάνω μια ερώτηση. Να σκάσει χρήματα πολλά ο Σαββίδης το Γενάρη. Τώρα. Ναι. Μάλιστα. Για ποιο στόχο του ΠΑΟΚ? Μη δε βγει πέμπτος. Πέμπτος θα βγει. Μέσα στην πεντάδα θα είναι, ρε. Ναι. Να χτυπήσει το Champions League και να πάρει το κύπελο. Να χτυπήσει το Champions League και να πάρει το κύπελο. Μάλιστα. Εντάξει. Εσύ άμα ήσουν, εσύ άμα ήσουν μεγαλομέτωχος, θα τα ρίχνες Γενάρη μήνα? Γενάρη μήνα όχι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θα τα ρίχνα. Λέμε πάνω από ένα χαρτί για κάθε παίχτη, δύσκολο. Δηλαδή, ναι. Ένα χαρτί πάνω για κάθε παίχτη, δύσκολο. Δύσκολο. Εντάξει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Τούντερ έχει μπερδευτεί πολύ με τους παίχτες και τις θέσεις που παίζει ο καθένας. Δηλαδή, έχει χρησιμοποιήσει το Σάμπο σε όλες τις θέσεις του κέντρου. Ακόμα δεν ξέρει πού θα τον βάλει. Τον Τζιόλι μία τον βάζει άμυνα, μία τον βάζει στο κέντρο. Ο Τζιόλι και το κέντρο είναι. Τώρα, θέλεις να σου βρω θέση, θες να σου βρω θέση εγώ για τον Σάμπο? Πες μου, δεν υπάρχει θέση. Σέντερ μπακ. Ναι, ναι. Εγώ αν ήμουν ο Τούντορ, θα πήγαινα στον Σαββίδη και θα τον έλεγα, άκου να δεις, εγώ σέντερ μπακ δεν θέλω. Έχω το Μαλεζά, έχω το Σκόνδρα, έχω να πούμε το Βίτορ, θα έρθει ο Κώστα, θα φέρω το Σάμπο σέντερ μπακ με 3-5-2. Θα παίξω Σάμπο, Βίτορ και Μαλεζάς. Ή θα παίξω Σάμπο, Βίτορ, Τζαβέλας. Ή θα παίξω Σάμπο, Βίτορ, Κώστα. Δεν θέλω σέντερ μπακ. Έχω το Σάμπο, ρε, ο Σάμπο σέντερ μπακ είναι, ρε. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Πολύ μπάλα ξέρει. Μπάλα ξέρει. Είναι, ναι, και λίγο γρήγορος. Ναι. Δηλαδή πρώτα να... 4-5 μέτρα, 6 μέτρα, 5 μέτρα, στη βγάζει. Σέντερ μπακ. Φύγαμε. Άστονα. Ναι. Πήρε το Σάμπο. Δεν βγαίνει άχρηστη η μεταγραφή. Ωραία. Ποιον άλλο τώρα? Θέλω εγώ τώρα σέντερ φορ. Με πήρε 2 εκατομμύρια τον Μπερμπάντοφ και θέλει να πάρει σέντερ φορ. Όχι κύριε. Μπερμπάντοφ, 2 εκατομμύρια. Σε πιάνω να πούμε στο δωμάτιο και σου λέω, έλα εδώ. Θέλω να πάρω σέντερ φορ. Αλλά επειδή εσύ είσαι ο παιχταράς, θα παίξεις ρε στο δεύτερο γύρο? Θα παίξεις ρε?
Το θέμα είναι να πάρει σεντερφόρ. Το θέμα είναι να πάρει ένα δεκάρι να βγάζει μπαλιές είτε στον Κλάους είτε στον Μπερμπάτοφ. Φίλε, δεν υπάρχει ένα δεκάρι που να βγάλει μία κάθε πάσα. Ο Κλάους και ο Μπερμπάτοφ μαζί στην ίδια ομάδα είναι περιττοί. Δεν μπορούν. Άρα λοιπόν εγώ πιάνω και λέω ή λέω τον Μπερμπάτοφ πάρε 400, 500, 600 χιλιάρικα. 700, 800. Ζημιά δεν έχω, άμα σου δώσω και ένα εκατομμύριο. Άντε φύγε το Γενάρη, ευχαριστώ. Ή λες τον Κλάους, έλα εδώ ρε Άρνεσεν, μεγάλε να πούμε τεχνική διευθυντή, πουλά τόνα και φέρε μου λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη ιστορία. Όσο για το δεκάρι, όσο για το δεκάρι, εγώ φόρ θα παίρνα, φίλε. Φόρε. Θα διώχνα τον Κλάους, θα τον πουλάγα ή τον Μπερμπάτοφ και θα έπαιρνα φόρ. Δεν υπάρχει όμως ρε δάφνα. Γιατί όμως. Το φορτούνι ο Ολυμπιακός τον κάνει promotion. Ο Πάοκ τον Μπέλκα τον κάνει. Μπορεί ο Πάοκ να τον κάνει promotion τον Μπέλκα. Δεν μπορεί να τον κάνει promotion. Δεν μπορεί να τον κάνει. Γιατί να σου πω. Δεν έχει. Ο Ολυμπιακός το φορτούνι έχει δίπλα έναν Πάρντο και έναν Σεβά. Σεβά, ναι. Εσύ τι έχεις. Τον φτιάχνουνε. Εδώ ποιος τον φτιάχνει τον Μπέλκα. Σωστό. Ο Σάμπο και ο Κάτσε που παίζουν παράλληλο ποδόσφαιρο. Ο Ροντρίγκες που παίρνει την μπάλα, βάζει το κεφάλι κάτω και τρέχει. Δεν έχει κάποιον ποιο να το φτιάξει τον Πέλκα. Ο Πέλκα προσπαθεί μόνος να φτιαχτεί. Αλλά ναι, θα καεί έτσι όπως πάει. Δεν μου λες, ο Σαλμπιγκίνης φέτος, Νοέμβριο μήνα, θα είχε κάνει 5 γκολ σε αυτό τον ΠΑΟΚ. Δεν θα είχε κάνει 5 γκολ. Θα ήταν ωραίο δεξί fullback. 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 Ναι. Άμα γινόταν καμιά σέντρα από το Λέοβατς και χωνότανε στο δεύτερο δοκάρι, 3 γκολ δεν θα τα έκανε από fullback. Λέω εγώ τώρα. Γεια σου. Φίλε. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά, φίλε. Yeah. Έλα φίλε, καλημέρα. Έπεσε, καλημέρα. Καλημέρα Λαρτούλη. Καλημέρα φίλε. Πώς πάμε. Πώς να πάμε φίλε. Ετοιμαζόμαστε για τον πόλεμο που θα γίνει. Γιατί το έπαιρνε ο Παΐσιος, το έπαιρνε στον κόκκινο λέει. Σήμερα θα πας, θα πας. Πού να πάω φίλε. Θα πας στον πόλεμο. Όχι ρε φίλε, ας πάνε η ΣΥΡΙΖΕ, γιατί να πάω. Α, μπράβο, ας στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ας στείλουμε και το ΚΚΕ, ας στείλουμε και το ΚΚΕ. Όσοι είναι κομματόσκυλα να πάνε. Εμείς θα κάτσουμε εδώ με τα γυναικόπαιδα. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Προσπαθείς να δώσεις, καταρχήν είμαι ΠΑΟΞής, έτσι. Προσπαθείς να δώσεις ενδιαφέρον στον κόσμο του ΠΑΟΞ σε ένα πρωτάθλημα και μια ομάδα που φέτος δεν έχει ενδιαφέρον. Τι να κάνω, δηλαδή ένα σκηνοθέτη που το έργο είναι μέτρο, δεν θα κοιτάξει να το δώσει χρώμα σε ένα έργο στο θέατρο, να πούμε έτσι. Άστο να παίξει και δες το από την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, χίλιες φορές ασχολείσαι με τον Άρη. Προσπαθώ να ακούσω δηλαδή έτσι πράγματα για τον Άρη να κάτσω να γελάσω παρά να ακούω αυτά που λέει για τον Πάοκο σου. Θες να γελάσεις για τον Άρη? Εννοείται. Πάντα στο YouTube Ραπτόπουλος Κόκε να δεις πως κάνουν οι Αριανοί όταν μπαίνει ο Κόκε στο γήπεδο. Είναι ένα παιδάκι. Λοιπόν. Μπες ρε φίλε να γελάσεις. Εγώ κάνω κωμωδία για όλες τις ομάδες. Μην νομίζω ότι μόνο για σένα το κάνω. Πάντα λοιπόν. Ραπτόπουλος Κόκε. Θα πεθάνεις στο γέλιο. Τώρα καινούριο βίντεο είναι καινούριο. Ναι. Μπαίνει ο Κόκε αλλαγή πως κάνει ο Αριανός. Είναι ένα που κάνει τον αυτιστικό, τον χτυπιέται, κάνει ράνι, βγάζει τα σάλια του έξω, λιποθυμάει, τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα και τον πάω λίγα πράγματα. Όταν ήσουν με τον Τζόρνταν σε μια εκπομπή στις αρχές του πρωταθλήματος, είχα πάρει και είχα πει ότι ο Πάοκ έχει κάνει μεταγραφές από τον Τουρβά. Δηλαδή, πήγε, έπαιξε με 4 χωριά έξω. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε πει ότι ο Πέλκας παίζει από σπόντα στον Πάοκ. Εγώ το είχα πει πρώτα. Του βγήκε το θυμάσαι. Ναι, βέβαια, μαζί το θυμάσαι, έτσι. Βέβαια, λοιπόν, και τον έλεγα τον Τζόρνταν ότι, Ιορδάνη, ξέρεις κάτι, αγόρι μου. Οι παίκτες που έχει πάρει ο Πάοκ είναι από τα 4 μάτς που παίξαμε, 4 ποδοσφαιριστές, τους οποίους μέσα από τους 10 όμα, τους 11. Βρήκες έναν που είχε ένα μάτι. Πήρες το μονόφθαλμο. Γράφαν για τον νέο Κούδα οι άλλοι, ρε, να πουλήσουν φίλοι. Ναι. Τον νέο Κούδα, λοιπόν, ρε, και φτάνει σε ένα σημείο τώρα Νοέμβριο μήνα και ενώ προσπαθούσε τώρα ο Τζόρνταν να μας πει ότι 3 χρόνια, έτσι να μην μιλάω κιόλας γιατί δεν είναι και στο στούντιο, λοιπόν, ότι 3 χρόνια έχει πλάνο ΠΑΟΚ να γίνει μεγάλη ομάδα. Ρε Σιραπτόπουλε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε. Χτίζεται. Σ' ακούω που μιλάς για τον Τούντορ. Αφήστε έναν άνθρωπο, οι μοναδικοί που μιλήσανε στον ΠΑΟΚ προπονητές για τα αποδυτήρια ήταν ο Αναστασιάδης και ο Τούντορ. Όλοι οι άλλοι που δεν μιλήσαν κερδίσαν κάτι. Ναι. Δεν ήταν να κερδίσαν κάτι. Το να μιλήσω για τα αποδυτήρια είναι σαν να βγάζω και μια ευθύνη από πάνω μου. Με φάγανε οι παίκτες, με κάνανε. Να σε πω κάτι. Δεν παίζει ο Τούντορ όμως μέσα. Σαμποτάζ. Δεν παίζει ο Τούντορ. Σαμποτάζ. Ναι. Δεν παίζει ο Τούντορ όμως μέσα στην ομάδα.
Παίζει ο Τούντορ μέσα στο χορτάρι. Όχι. Δεν είναι δηλαδή στο χέρι του. Πέρα από το σχήμα που γιατί θα επιλέξει και του ποδοσφαιριστές που δεν έχει. Ο Αγγελόπουλος στην ταινία έπαιζε. Οι άλλοι παίζαν. Αυτό σκηνοθετούσε. Πώς θα γίνει. Σκηνοθετούσε, αλλά έπαιρνε καλούς ηθοποιούς. Έπαιρνε. Και τους έβαζε σε κατάλληλους, στους κατάλληλους ρόλους. Α, ωραία. Σωστό. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε τους ποδοσφαιριστές για τους κατάλληλους ρόλους, Ραπτόπουλε. Κοίταξε. Δεν έχει center for, είχε ένα Θανασιάδη που τον κατέστρεψε παίρνοντα τον Μπερμπάτοφ. Η χειρότερη δηλαδή κίνηση που έκανε ήταν να πάρει τον Μπερμπάτοφ. Εμένα μου λέει τώρα ένα φίλο, μου λέει δεν είπε ότι ο Τούντορ ήταν καλό. Και εγώ είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρύβεται και να φεύγει με ταχύτητα. Αλλά θα πρέπει να βγει ο Μπερμπάτοφ από την ομάδα, να βγει και ο Κλάου και να παίξει Ζάιρο Μακ. Άκου. Ζάιρο Μακ. Αυτή είναι. Ή θα έπαιζα εγώ Μακ Ροντρίγκε center for. Κίτσιου δεξί μπακχάφ, Λέο βατσαριστερό μπακχάφ, Πέλκα έχω. Πέλκα δεκάρι, ο Κάτσε με τον Τζιόλι τα δυο αμυντικά χαφ και βγήκε το στρι στόπερ και το γλύκο τερματοφύλακα. Έχω... Δεν το δοκίμασε. Έχω... Δεν το δοκίμασε. Για... Δεν το επέμενε όμως. Το κάνει πολύ ωραία με τον Παναθηναϊκό. Το κάνει ωραίο με την Τρίπολη. Το πάει 1-0 με την Τρίπολη και πάει και μου πετάει τον Κλάους και μου το χαλάει μετά. Δηλαδή μέχρι το πρώτο ημίχρονο με την Τρίπολη και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην αλλαγή που ήταν φανταστική αλλαγή που έκανε, το πάει καλά. Ποιο ο λόγο. Για να παίξει ο Μπερμπάτοφ, έτσι ο Μπερμπάτοφ. Ας τώρα είναι τον Μπερμπάτοφ, κουτσός είναι, τελείωσε. Ανάπηρος είναι ποδοσφαιρικά. Δεν το καταλαβαίνετε. Ζάιρο! Άκου. Και οι άλλοι βλέπουν ότι είναι χαζογκόλιδρε η Κώστα μου. Άκου, και οι άλλοι βλέπει... Άκου. Μακ, ναι. Ροντρίγκες, δύο. Ροντρίγκες. Κίτσιου, τρεις. Λέο Βάτ, τέσσερις. Κάτσε, πέντε. Έχει πέντε γρήγορου. Δηλαδή, έχει τρία center back και το Τζιόλι. Και έχει να βγει. Έχει το κέντρο. Δώσε μια τεχνητή. Κατοχή μπάλα στον αντίπαλο. Άρα δώσ' του την μπάλα. Βγες, κλέψε και κάνεις την προπόνηση την κόντρα. Δηλαδή, παίρνεις κάτσε την μπάλα. Ποιος είναι εκεί ο πρώτος παιχταράς που μπορεί να την πάρει. Δώσ' στο Μακ. Θα πάρει ο Μακ, θα τη δώσει. Βγήκε ο Λέοβατς με ταχύτητα. Πάρε Ροντρίγκες, βγες και 20-30 μέτρα. Κάνε, πάρε 30 μέτρα. Και χάστα, χάστα τα γκολ. Δώσε μου θέαμα να γουστάρω να σηκωθώ όπως έγινε στο μάτσο τον Παναθηναϊκό. Παρατάφτα. Θέλει να παίξει τη κατοχή στο ποδόσφαιρο με αργούς μπροστά. Λοιπόν, δεν γίνεται. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει υλικό για να είναι έκτος. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ έμαθα στη ζωή μου και λέω. Έτσι είναι ο ένας ο Ιχολίτης, έτσι είναι ο άλλος. Έτσι είμαι εγώ, έτσι είναι ο κόκκινος, αυτά είναι τα κουσούρια μας. Αυτό είναι η ιστορία, έτσι είναι η γραμματεία κτλ. Ωραία, άμα αρχίσω εγώ και λέω. Όχι, ο Ιχολύπτης είναι έτσι. Θα λέω ο Ιχολύπτης, όχι ο Ραπτόπουλος έβρισε. Θα λέω όχι ο κόκκινος κάνει μπζζζζζζζζζζζζζζζ. Όχι, γραμματέας πάει αργά κτλ. Ρε άσε, συμβιβάσου, τι έχεις. Έχεις αυτή την κατάσταση. Ωραία. Ζήσε με αυτή την κατάσταση και προσπάθησε και να τη διορθώσεις, να συμβιβαστείς, να κάνεις ανάγκη. Άσε τώρα, θέλω και αυτό κτλ. Έρχεται ο άλλος, λέει είμαι δημοσιογράφος, κύριε. Λέει, μη πήγα στα ΙΕΚ και με είπανε, λέει, να κάνω εκείνο και τραν καλό. Πρακτικά κάνει τρεις μήνες, το διώχνουνε. Ρε του λέω, λάθο. Ας είσαι δημοσιογράφος. Ήσουν στη θύρα 4 ποτέ. Όχι. Φώναξες μου ΠΑΟΚ ποτέ. Όχι. Πολύ ωραία. Σου περάσεις μου ποτέ. Όχι. Πήγες σε εκδρομή και τα λοιπά να πλακώσεις κανένα ιερολογίτη. Όχι. Δεν κάνεις για δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν θέλουν δημοσιογράφους. Εδώ θέλουν παδούς. Τι με φόρεσες τη γραβάτα και το κουστούμι να κάνεις το δημοσιογράφο. Εδώ πρέπει να σε αλυταράς. Μαμού. Λέει, έλα, λέει, με λέει κανένας από εδώ. Έλα στα ΙΕΚ, λέει, να μιλήσεις, λέει, στα παιδιά. Λέω, πρώτο, δεν έρχομαι τζάμπα, γιατί εσείς παίρνετε λεφτά, εγώ δεν έρθω τζάμπα. Και δεύτερον, αυτά που θα τους πω εγώ, δεν θα αρέσουνε στον ιδιοκτήτη του ΙΕΚ Ξινή, του ΙΕΚ Πικρή. Δεν έρχομαι, του λέω. Για δύο λόγους. Πρώτον, εγώ θα τους πω αυτά που θέλω να τους πω και δεύτερον, θέλω λεφτά. Έλα, λέει, να μιλήσεις. Τι να τον πω, ρε. Τι να τον πω. Ότι άμα δεν είσαι ΜΠΑΟΚ δεν πιάνεις δουλειά. Ότι άμα δεν είσαι σουπεράς δεν σε παίρνουνε. Τι να σε πω. Άμα δεν είσαι. Ξέρω εγώ, ο παδός του Ολυμπιακού δεν μπορεί να γράψει στον Γαύρο ή στο άμα φως. Είσαι, έτσι. Και άμα δεν είσαι λίγο και με τα μέσα, λίγο με τα μέσα πρέπει να είσαι. Για. Είσαι λίγο. Εκεί κάνα στο χέρι, έτσι. Άμα δεν είσαι αλυταράς δεν γίνεται. Πάει, τελείωσε τώρα. Άστο. Με την καλή την έννοια. Άμπρα. Έτσι. Τα λέμε, φιλιά. Για χαρά. Του είπε το κείμενο και να διορθώσει το κείμενο και η οξία. Και βράδυ τραπιά οξία. Ρε Κώστα, ο Σάμπο δεν μπορεί να παίξει τη θέση του Τζιόλι. Βεβαίως, σωστό. Είναι για να παίζει ή ο Τζιόλι ή ο Σάμπο. Και ο Σάμπο, σαν στόπερ, για μένα έτσι όπως τον κόβω να πούμε, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ όμως βλέπω ότι μπορεί να παίξει σαν τρίτο στόπερ και καλύτερα από τον Τζιόλι. Έτσι. Σήμερα τυχαία φορά, τυχαία και για πρώτη φορά λέει, άκουσα την εκπομπή του Μανούση.
μετά από ό,τι σήμερα λέχθηκε για τον Ολυμπιακό, υπάρχει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι είπε ο Μανούση. Κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να ακούσω και δεν μπορώ. Ξυπνώ 10.30. Καλημέρα. Καλημέρα, συμπίερο δική πόλη. Και είναι αυτό που λέτε, Κάναντα. Είναι. Έτσι. Τι φοβερό, τι έχουμε εγώ να μην πω εγώ, να πω το εγώ, κύριε, αυτό που λέμε. Έλα. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρω ότι είστε ένας νεαρός που νεαρός. Δεν έχει πρόβλημα, δεν είστε τρικαδόρος από την νεαρός είμαι. Δυο φίλοι στην παρέα μου πέθαναν. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε ότι μία φωτογραφία σήμερα στις δυτικές συνοικίες. Ξέρετε, είναι μία φωτογραφία με πέντε ποδοσφαιριστές. Ο ένας δεν έχει πάρει μεταγραφή ακόμα για την ομάδα της καρδιάς σας. Έχει βγει στο Λιτόγορο τότε, ξέρετε. Έχει μαλλιά ακόμα, ήταν νεαρός. Δακρύζει φωτογραφία, κύριε Ραυτόπουλε. Και τον έχετε βάλει αυτόν τον καινούργιο προπονητή, πως τον είπατε, Στεφάνοβιτς. Ναι. Τον έχετε βάλει φωτογραφία μπροστά από αυτή την κορνίζα. Δακρύζει ο Γιώργος ο Φυρός. Έλα ρε, τι κάνεις, καλά είσαι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μην είναι τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος ο Φυρός στον Αγροτικό Αστέρα, και πως τον είπαν αυτόν τον προπονητή που πήρανε. Τι να πάρουνε, ρε. Τι να πάρουνε. Εδώ τους παίκτες του Αγροτικού Αστέρα τους έφεραν τρεις νοματέοι. Σαφυρόπουλος μάνατζερ, Τραυλός μάνατζερ και Ριαβόγλου. Και πέφτουν κατηγορία. Πέφτουν κατηγορία, τους έφερε ο Ριαβόγλου, ο Τραυλός και ο Σαφυρόπουλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Άγγελος, ο Τραυλός, ο διάβολος, ο μάνατζερ. Μάλιστα. Αυτοί φέραν τους παίκτες στον Αγροτικό Αστέρα. Δεν ξέρω, κύριε Ραπτόπουλε μου, δεν ξέρω. Πάντως ο παππούς ο Κιτυράκης δάκρυσε σήμερα με την πρόσληψη του καινούργιου προπονητή. Εκεί με το Στέλιο τον Καρβουνιάρη. Ναι. Και τι ξέρετε, αυτή είναι και ο παδί της ομάδας της καρδιάς σας, ξέρετε. Ναι. Είναι πρωτοκαλαθέτα στελέχη. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Θέλω να μου πείτε, επειδή εχθές, εντάξει, ήταν ένα ατυχές συμβάν, το σκορ αυτό ήταν εικονικό, πλασματικό. Δεν μου λέτε, είδατε το πολυπληθή λαό, τον φύλαθλο λαό της Γερμανίας που κατέκλυψε το Allianz Arena. Ναι, για να δει τη μεγάλη ομάδα της Bayern. Και του Δαφνού Τσιμπουκωμένου. Σύμπας. Κοιτάξτε, 10.000 οπαδοί ήμασταν στις Κερκίδες, κύριε Ραπτόπουλε. Έλα, μα μην κάνεις να τους πω οξύδες και ο λαός ήταν εκεί. Όχι, μην κάνω. Εσείς, η ομάδα της πόλης σας, που θα πάρει μόνο 3.000 εισιτήρια από το Dortmund. Ναι. Όχι παραπάνω μπορεί να είστε, κύριε Ραπτόπουλε. Θα είστε 10.000. Δηλαδή θες να πεις ότι επειδή σας στάνε 10.000 εσείς και θα πάνε 2.000 στις παοξίδες στον τόν, πάει να πει ότι θες να πεις κάτι με αυτό. Όχι, δεν υπονοώ κάτι, κύριε Ραπτόπουλε μου, εγώ. Αλλές, μήπως ότι κάνουνε, αφού είναι όλη η Γερμανία ασπρόμαυρη, μήπως, ναι, αυτό λες, εντάξει. Ασπρόμαυρη, κύριε Ραπτόπουλε μου, εδώ μιλάμε, σας είπα, ο κύριος Σάβας, δεν ξέρετε τι μου είπε σήμερα. Τι είπε? Καταρχήν υπάρχει σκέψη να ιδρυθεί και δεύτερος Σάκη, ο παλαιός σύλλογος. Σάκη, έλα, πόσα, τι, πόσα ρε, πόσα. Δεν ακούω ρε, τι λες. Πόσα ρε, πόσα ρε, τέσσερα, πλάκα, πόσα, ρε, πόσα. Τέσσερα, τι θέλετε, τι να πείτε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Πόσα. Ο Πάοκ πόσα θα φάει στην Ντόρτμουντ. Δεν ξέρω εγώ, κύριε Ραπτόπουλε μου, αλλά με είπε ο κύριος Σάβας σήμερα, με εκμυστρέφθηκε ένα πράγμα. Ότι υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων σε ένα προάστριο έξω από το Μόναχο που θέλουν να ιδρύσουν εκεί το Νταχάου. Ναι. Που θέλουν να ιδρύσουν καινούργιο σύνδεσμο φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιώς. Ναι. Αθάνατος. Ναι. Και ότι υπάρχει ένας διακεκριμένος Έλλην επιχειρηματίας. Ναι. Έτσι, και που είναι γνωστός για τα ερυθρόλευκά του αισθήματα. Συναισθήματα, είναι, ναι. Θεσσαλονικιός, έτσι με είπε ο κύριος Σάβας. Τι είπε. Ότι και είναι ανυψιός, λέει, του Προέδρου του Συνδέσμου Φιλάθλων Ντίσελντορ. Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι. Είναι ήσυχη η βραδιά. Είναι. Πάλι ντόρτια ήφερα. Έτσι. Τι να, για μας τα ντόρτια, κύριε Ραπτόπουλε μου, και για άλλους οι εξάρες. Ένα γούστι, κύριε Ραπτόπουλε.
Ξέρετε την τελευταία φορά που φίλησε δαχτυλίδι η ομάδα της καρδιάς σας? Ξέρετε, ο μεγαλόκαρδος είχε πάει στην τουαλέτα αλλά δεν είχε προλάβει να πλύνει καλά τα χέρια. Δεν μου λέτε, λες τότε στο δαχτυλίδι να έμεινε τίποτα κανένα από κάθε? Αυτή είναι η μουστάκι να σε βάλει να ξυρίσεις. Δεν μου λέτε, λες να πάθανε η ομάδα της καρδιάς σας τέτοιο πράγμα? Να φίλησαν το δαχτυλίδι και να ήταν λερωμένο. Γιατί τους βλέπω πάνε τρένο. Αλλά και αυτός, ρε, αυτό που λέμε σήμερα, ο προπονητής του Εορδαϊκού, ξέρετε, ο Εορδαϊκός είναι ομάδα συγχώνευσης του Πτολεμαίου και του Άρη. Του Άρη Πτολεμαίδος, αλλά αυτά δεν σας τα λένε. Πού να ξέρουνε. Όχι που να ξέρουν, ιστορικά πρέπει να το πούνε. Άρα δηλαδή και αυτή η πόλη κυτρινόμαυρη είναι. Αλλά και αυτός ο προπονητής πια, εγώ δεν μπορώ να σε μιλήσω, Κωστή μου, ούτε για πόσο είναι το πλάτος και το μήκος του γηπέδου. Έτσι, εάν το ημικύκλιο είναι 9,15 και, και ο κύκλος είναι από τη μέση, από τη σέντρα μέχρι το άλλο το ημικύκλιο 9,15, ούτε θα σε πω ότι πόσο είναι τα δοκάρια, ρε παιδί μου, τι ύψος έχουν και τι πλάτος έχουν. Αλλά αυτός ο προπονητής, ρε φίλε, του Ιορδαϊκού με συγκίνησε. Ρε γατάκι, χάνεις από το πρώτο ημίγρονο με 2-0 και κάνεις την πρώτη φυσολαγή στο 80 και παραπονείσαι μετά, λες ότι δεν με αδίκησε και η διατησία. Ρε φίλε, αν ήσουν τώρα εσύ, ρε Κωστή μου, πρόεδρος σε αυτή την ομάδα, τι θα τον έκανες αυτόν τον προπονητή μετά το τελευταίο αγώνα? Σακλαγιαγγείλε εδώ, έτσι. Δεν θα τον παρέτους. Α, και κάτι ακόμα, δεν μου λέτε. Πότε θα βγάλει απόφαση ο αθλητικός δικαστής με αυτή την αμαρτωλή ομάδα, με αυτά τα έκτροπα που γίναν το Σαββατοκύριακο, κύριε Ραβδόπουλε? Τι δεν κατάλαβα, τι έκτροπα? Κατάλαβε, δηλαδή εδώ καταντήσαμε να λέμε πήγε διαγώνια ορθογώνια. Ωρε φίλε, τι γλύψη μου είναι αυτή. Η φωτοβολίδα, δηλαδή τι θα γίνει? Αυτή η ομάδα είναι και υπότροπος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με μείον 20 βαθμούς, κύριε Ραβδόπουλε? Πώς τι έτρωπε? Και δεν μου λέτε να ρωτήσω και κάτι άλλο, μήπως ξέρει κάποιος ακροατής, μήπως μπορεί να μας πει, βαζελίνη στις φτέρνες βάζουνε? Γιατί? Δεν ξέρω. Αντίο, κύριε. Καλημέρα μου. Να είστε καλά, ναι. Όχι, ρε φίλε, μπουνιά στη δασκάλα, όχι. Είμαστε πολιτισμένοι. Ναι! Στον αέρα, σε φίλε. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος, Ολυμπιακός από Αθήνα. Μάλιστα. Τι κάνουμε? Χαρούμενος, ακούω. Σταμάτησαν οι άλλοι. Εντάξει, ρε, καλά είναι. Αναμενόμενο ήτανε. Εντάξει. Απλά είχαμε μια κρυφή ελπίδα, ξέρεις, μην πάρουνε φόρα στο δεύτερο ημίχρονο και μας σκίσουνε τα ράματα. Εντάξει, δεν το κάνανε. Και εμείς στεναχωρηθήκαμε εδώ πάνω και βγάλαμε κλάμα, να πούμε. Και τώρα, εκεί πάνω, να πούμε, θα έχετε γιορτές και πανηγύρια στις 9 του Δεκέμβρη. Ναι. Θα περιμένετε τριάρες και τεσσάρες, όπως έλεγε και χθες το βράδυ ο Μπόχουμ. Ναι, λες, χλωμό. Μείνε λίγο στη γραμμή να πάω ένα λεπτό διάλειμμα, μην κλείσεις. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα μου. Συνέχισε, ναι. Να σε ρωτήσω, ρε Κώστα. Ναι. Θα μπορούσε χθες ο Ολυμπιακός να παίξει με 4 αμυντικά χαφ στο κέντρο? Δηλαδή, πες μου τα ονόματα. Να παίξει με Σαλίνο, να παίξει με Καμπιάσο, να παίξει, να πούμε, με Κασάμι και ναι, να παίξει και με... Μιλιβόγεβιτς σε 4-4-2 χωρίς εξτρέμ. Ναι, τα πλάγια σου δηλαδή δεν θα μπορούσες να αναπτυχθείς από τα πλάγια. Ναι. Ναι. Να απλά παίξεις. Να έσφυγες πιο πολύ το κέντρο. Ναι. Ναι. Και να παίξεις με δύο. Και να παίξεις. Και να παίξεις με δύο σεντερφόρ. Ναι. Χωρίς δεκάρι, με εξαρόκταρα. Ναι. Με εξαρόκταρα και με δύο σεντερφόρ. Και να βγαίνουν τα μπακ μόνο κάποιες στιγμές. Ναι. Ναι, εντάξει, για να περιορίσεις την κατάσταση. Αυτό θα μπορούσε, λέω, να το κάνει. Ο Σιμεώνε τα έκανε αυτά σε σκληρές μονομαχίες. Με 8 όξερα έπαιζε. Κατέριξε τα εξτρέμ. Εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει. Θα γινόταν Ολυμπιακός αργός. Δεν θα είχε χώρο να βγει στην αντεπίθεση. Εντάξει, θα ήταν ένα πολύ αμυντικό σύστημα. Θα μπορούσε για να χάσει με 2-0, ας πούμε. Ναι. Να περισσώσει κάπου στην κατάσταση, δηλαδή. Θα μπορούσε να παίξει και με 3-5-2. Ναι, είναι και αυτό. Να παίξει με 3 στόπερ. Το Σαλίνο. Όχι το Σαλίνο, τον Ομάρ και τον Μαζοακού 5, να βάλει τον Κασάμι και τον Μιλιβόγεβιτς 2, να βγάλει έξω τον Καμπιάσο, να μην παίξει ο Καμπιάσο γιατί ήταν το μάτς τέτοιο κτλ. Να παίξει με Φορτούνι δεκάρι. Να τον ξεκινούσε
την αρχή το Φορτούνι. Ναι, και με δύο, και με δύο center for και να ήταν και πιο επιθετικό. Να παίξει δηλαδή με τον Ιντέγε και με τον. Εντάξει, ή μπορούσε να βάλει. Να κάνει άλλη μαγιά. Να βάλει τρία αμυντικά χαφ. Τρία αμυντικά χαφ, δηλαδή Μιλιβόγεβιτς, Κασάμι και Σαλίνο, εντάξει. Ναι. Και να παίξει center for ο Φορτούνης δεύτερος και η Ντέγε. Να το βάλει στο 3-5-2 στους δύο της κρούσης, να πούμε. Αυτό ήταν ωραίο να γίνει. Ναι. Να παίξει δηλαδή τρία αμυντικά χαφ, να παίξει με δύο back half, τρία stopper, να γεμίσει και έτσι το κέντρο και να έχει Φορτούνη, σκόρερ δεκάρι, τον Ιντέγε και να βγαίνει με τους back. Να βγαίνει αυτό με τους back. Το 3-5-2 μπορεί να το κάνει με την Arsenal τελευταία γωνία. Αυτό ακριβώς μπορεί να κάνει. Μπορεί. Εγώ αδιαφυλα... Ναι, εγώ έτσι σχέδιο, ναι. Βέβαια. Γιατί έχει δύο στόπερ... Ναι. Τι? Λες, λέω, με το 3-5-2 τελευταία αγωνιστική να δούμε ανοιχτό παιχνίδι. Κοίτα, η Arsenal θα ανοιχτεί, οπωσδήποτε. Ούτως ή άλλως ανοίγεται ο Βενγκέρ, τον έχω δει. Οπότε εσύ θα πρέπει να έχεις τον ευνηδιασμό. Οπότε θα βρεις χώρους. Θα σου δοθούν ευκαιρίες, θα είναι... Ανοιχτή η γραμμή κρούσης, αλλά και πίσω θα έχει θέματα. Δηλαδή βλέπω να πέφτουν γκολ. Το γκολ εδώ ένα 40 θα δίνει. Πιστεύω. Είναι στάνταρ γκολ το ματσάκι. Αυτό άμα δεν βγει γκολ αυτό το παιχνίδι θα είναι μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη. Έτσι. Πώς το βλέπεις, θα περάσουμε? Στην κόψη του ξηραφιού, φίλε. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Δεν πιστεύω ότι θα φας 2 και 3 γκολ, αλλά θα γίνει μεγάλη μάχη. Γκολ πιστεύω θα κάνεις. Αυτό πιστεύω. Αλλά πιστεύω και θα φάω μετά. Ναι, γκολ σε αυτή την Arsenal θα βρεις χώρους να κάνεις. Θα σου δώσει το στυλ του παιχνιδιού, θα σου δώσει ευκαιρίες να κάνεις και ευκαιρίες και γκολ. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, γιατί και η Arsenal θα ανοιχτεί γιατί θέλει γκολ πρόκριση. Οπωσδήποτε. Τα λέμε. Θέλει δύο γκολ. Για χαρά. Και θέλει δύο γκολ. Θα τραβήξει μπροστά τους πάντες. Καθόρλες, μαρθόρλες. Έλα, φίλε, ναι. Αέρα είσαι, φίλε. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ου. Γαύρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα, Κωστή. Τι θα κάνει, λέει. Λέω Γαύρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Έλα. Πήρα και χθες και παίρνω συνέχεια. Μην πολύ φωνάζεις, θα σε ακούσουν από όξο. Λοιπόν, ξαναπήρα για να πω πάνω κάτω τέτοια με χθες, γιατί άκουσα που είπες για τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι λέγανε πως συναγωρηθήκαμε που χάσανε. Θα το πω για ακόμα μία φορά. Όχι, εγώ τους είδα μετά την ροή του παιχνιδιού, είναι χαρούμενοι. Λοιπόν, όχι χαρούμενοι, όχι. Ανακουφισμένοι. 20 δεύτερα άκουσε με και μετά θα σε ακούσω με μεγάλη προσοχή. Βεβαίως. Λοιπόν, ένας υγιής Ολυμπιακός, ο οποίος βλέπει ποδόσφαιρο και ξέρει ποια είναι η ομάδα του και ποια είναι η Μπάγερ, και όχι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να δουν μόνο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Μπάγερ Ολυμπιακός κτλ. Ένας υγιής Ολυμπιακός φίλαθλος Παύλα Παδός θα έπρεπε μάλλον να στεναχωρηθεί χθες, όχι που έχασε ο Ολυμπιακός με 4-0. Και σε έκανε και με 15-0. Γιατί έπρεπε να στεναχωρηθεί? Επειδή νίκησε η Arsenal. Όπως σου είπα, εγώ είχα στην τηλεόραση το Ολυμπιακός Μπάγκερ, ναι. Και ήμουν στο λάπτοπ, έβλεπα την Arsenal και σε πληροφορώ μέχρι να βάλει τον γκολ το πρώτο η Arsenal. Πιο πολύ ώρα πήγαινε το μάτι μου πάνω σε εκείνο το μάτς παρά στο Ολυμπιακός Μπάγκερ. Γιατί ήξερα ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει. Σου είπα μόνο το τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει μέσα στο μόναχο αποτέλεσμα. Αν είχαν κανονίσει να κάνουν πλακάκια Ολυμπιακός, ναι. Και Μπάγερ να πούνε να πετάξουμε την Άσσα να παίξω, να τάσουμε στις δύο να τελειώνουμε. Κατάλαβες? Έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα όσον αφορά αν το θέμα θα περάσει ο Ολυμπιακός ή όχι, εγώ θα φοβόμουν πάρα πολύ ότι δεν θα περάσει ο Ολυμπιακός αν είχε στον μπάγκο τον Μίτσελ, ο οποίος άμα θυμάσαι στους 16 πριν δύο χρόνια που παίζαμε με την Manchester United, που φέραμε στο Φάλιρο 2-0, την νικήσαμε και μετά πήγαμε φάγαμε το τρίμπαλο. Ναι. Ο οποίος ο άνθρωπος πήγε, έπαιξε, λες και είχε χάσει αυτό 2-0 και κυνηγούσε του. Δηλαδή, άμα θυμάσαι, είχε ανοιχτεί τόσο πολύ Ολυμπιακός, έπαιζε τόσο ανοιχτά, που τον είχε, δηλαδή και τρία από τον Ολυμπιακός ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το μάτι εκείνο, στο Manchester. Το θυμάμαι. Τώρα με τον Σίλβα στον πάγκο, πιστεύω ότι επειδή είναι πολύ ήπιο τον προπονητή, δεν είναι πολύ να παίρνουν τα μυαλά του αέρα, όπως είχα πει και παλαιότερα, πιστεύω θα το πάει λαού το μάτ και το βλέπω για κάτω από 2,5 γκολ, δηλαδή under 2,5 γκολ. Δεν ναι. Ξέρω να συμφωνείς. Εγώ βλέπω θα μπουν γκολ, φίλε. 4-6. Η Arsenal, λογικό είναι, θα ανοιχτεί αρκετά για να
πετύχει τα γκολ που θέλει. Αλλά μην εντυπωσιαστείς αν δεις τι υποταθέτει μοστόπερ Ντακώστα Μποτία και κάνει το κόλπο που είχε κάνει πιο παλιά ο Ζαρντίν, που έβαζε μέσα στο Μονπελιέ τον Σιώβα ως αμυντικό χαφ. Σιώβα κόφτη! Κόφτη, ναι, γιατί σε εκείνα τα μάτσα ο Σιώβας με τον Ζαρντίν προπονητή Ολυμπιακός ήταν φοβερός κόφτη. Δηλαδή για το ύψος του και την ταχύτητά του ήταν φοβερός κόφτης. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βαρύς είναι, φίλε, για... Ναι, το θυμάμαι. Βαρύς είναι, αλλά είχε παίξει πολύ καλά σαν κόφτη. Τώρα κάτι άλλο. Στους οπαδούς της Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στους παοξίδες, οι οποίοι πανηγυρίζουν για την τεσσάρα της Μπάγερν, εγώ όμως ήμουνα, πώς το λένε, παοξίδες θα ντρεπόμουν, γιατί έφαγα πέρυσι τεσσάρες από Ξάνθες, από Αστέρες, από Ατρόμητους και δεν συμμαζεύεται. Και μιλάω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφαγε 4 γκολ από την Bayern, η οποία όποια ομάδα πηγαίνει εκεί μέσα, μέσα στο Μόναχο τρώει 5 και 6 και 7 πολλές φορές. Δηλαδή, πώς, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, να το εξηγήσει, μήπως είναι εύκολο. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ, να το εξηγήσουν οι ίδιοι. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο και κλείνω να σε καληνυχτήσω. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς ο οποίος είχε κράξει τον κομμουνιστή για τη δουλειά που έκανε στο κανάλι στο YouTube. Τώρα βλέπω ότι έχει πάρει, φαίνεται, μπρος. Και παίρνω πίσω το κράξιμο σε εισαγωγικά που τι θα κάνει του κομμουνιστή. Αυτά. Καλό βράδυ να σε πάντε γύρω. Εντάξει, ο κομμουνιστής στο παιδί βιοπαλαιστής είναι ορφανό παιδί, έμεινε με τη μάνα, το μεγάλωσε δύο αγόρια, μόνη της η γυναίκα, δώσαν μάχες, η οικογένεια ενωμένη, έχει την ιδεολογία του το παιδί. Εντάξει, πολύ καλό παιδί είναι. Είναι, πώς λέω, εγώ είμαι παοξής φανατικός, εγώ είμαι χριστιανός φανατικός, εγώ είμαι πασοξής φανατικός. Εγώ μαριανός φανατικός, αυτός είναι κομμουνιστής φανατικός. Τέλειος. Πρέπει να σεβόμαστε τα θέλω και τις ιδέες των αλωνών. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε. Έλα. Λοιπόν, πες τον Ολυμπιακό από την Τούβα να πάει να πει κανένα καφέ στον Κορυδαλό και να μην μπαίνει στα ράδια. Και μην μας ζαλίζει με την ομάδα του. Γιατί, ρε φίλε, επειδή ζηλεύουμε εμείς, επειδή βγαίνουν αυτοί και. Δεν ζηλεύουμε, ρε φίλε. Ας πάει στον Κορυδαλό, ας πάει στην Νίκαια. Και εδώ είναι Τούμπα, εδώ είναι Τριανδρία, εδώ είναι Σαλονίκη. Εντάξει, θα το πω, ρε φίλε. Λοιπόν, πρώτον, μας έχεις βάλει γκάζια με το βιντεάκι με τον Κόκκι. Τι γίνεται. Πάλι μας τσίνησες. Γιατί, ρε φίλε. Τι κάνεις έτσι, τι κάνεις. Έτσι κάνει ο οργανός, θα μπαίνει ο Κόκκι. Δεν κάνουμε έτσι. Εντάξει, θέλω να δείξω. Εντάξει, είναι υπερβολικό. Αλλά θέλω να δείξω ότι για έναν παίχτη ο οποίος πέρασε από το παρελθόν. Το συνδέει μια κακότητα από το παρελθόν. Έκανε 2-3 γκολ εκεί πέρα. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν λέω. Ένα χρόνο έπαιξε, 4 δεν έπαιξε. 800 χιλιάρικα μέσα στα καζίνα και τα λοιπά. Έκανε και 100 κιλά, το φέρεις πίσω. Έχει ανάγκη ο Άρης τέτοιες καταστάσεις, να πούμε. Και επειδή ήθελα να δώσω μια έμφαση πώς κάνουν, πώς τρελαίνονται με τον Κόκκι, έκανα την υπερβολή μου. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για Αλενατόρε, για Αναστόπουλο. Κοίταξε, ο Αναστόπουλος για μένα από παλιά είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Εγώ τον γούσταρα σαν παίχτη πρώτα απ' όλα. Αλλά μετά είδα ότι πήρε γραμμή το ποδόσφαιρο έτσι όπως πρέπει να παίζεται. Πήρε ομάδες μικρές με μικρό υλικό και τις πήγε καλά. Έκλεψε πολλά αποτελέσματα μέσα από κόντρες. Είχε ένα στυλ ποδοσφαίρου του κλέβω και φεύγω. Το οποίο το έχει σε όλες τις ομάδες. Τώρα παίζοντας με τον Άρη ένα άλλο ποδόσφαιρο, δείχνει και μια άλλη πτυχή της προπονητικής του ιστορίας. Ναι. Δηλαδή λέει ότι εγώ, κύριε, αμυνόμουνα, έφευγα όταν ήμουνα στην Καλυθέα, όταν ήμουνα στα Γιάννα κτλ. Όταν ήμουνα, ξέρω εγώ, στον Πανιόνιο κτλ. Τώρα παίρνω μια ομάδα γάμα εθνικής και πρέπει να δημιουργήσω. Εντάξει, μπορεί να παίζει την καλύτερη μπάλα ο Άρης στην κατηγορία, να παίζει την μπαλάρα, το θέαμα, ας πούμε κτλ. Έβαλε όμως την ουσία περισσότερο. Εγώ τον θεωρώ έναν λογικό προπονητή. Μάλιστα. Με τις τρέλες του ίδιου. Πρέπει να μείνει στη Β, να μην φύγει του χρόνου. Και στην Α πρέπει να μείνει. Στην Α, λες. Βεβαίως. Δηλαδή ο Αναστόπουλος, για τον Άρη που θα πάει την πρώτη χρονιά να μείνει, ναι, είναι ό,τι καλύτερο. Να μείνει. Μάλιστα. Τώρα αν εσύ φέρεις, ξέρω εγώ, τον Ρώσο, τον Ισάξιο του Σαββίδη, και θέλεις να κάνεις τον Άρη, ξέρω εγώ, πρωταγωνιστή, τότε άμα φτάσει τέτοια επίπεδα, μακάρι να φτάσει, εγώ δεν το βλέπω, τότε το συζητάμε. Αλλά σε αυτά τα χωράφια, σε αυτές τις δυσκολίες, σε αυτές τις καταστάσεις, εγώ νομίζω ότι ο Αναστόπουλος είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μάλιστα. Να στείλω κάτι χαιρετίσματα σε φιλαράκια στην Αθήνα, στον Κωστάκη στην Πεντέλη και στο Βαγγέλη στο Μαρίου που σε παίρνει τις προάλλες και εσύ που είναι συνάδελφος. Ναι, ρε. Εντάξει. Να είσαι καλά, Κωστάκη. Φιλιά, για χαρά. Μην το παίρνετε προσωπικά, οι Αριανοί. Η υπερβολή πάντα χαρακτήριζε τις κινήσεις μου και τις μιμήσεις μου κτλ. Μη θυμώνετε. Να το δείτε καλλιτεχνικά. Όσοι είναι στη γραμμή θα μιλήσουν. Καλημέρα.
Ναι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω, αλλά επειδή ο νεαρός επέμενε, πήρε και προχθές. Ναι. Και αναρωτιέται μερικά πράγματα για τις παουξίδες, όπως και ο άλλος ο κύριος που είπε ότι εγώ δεν βλέπω παουξίδες γιατί παίζει με την Μπρόντμπι. Δύο ρωτήθηκε. Και για το σοφέρ των οδηγών, να τους ενημερώσω όλους μαζί, δηλαδή ένα πακέτο. Ναι. Λοιπόν, άκουνε άρε. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία του, δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Και η ιστορία σου λέει το εξής. Σε πήρα Παρθενιά, στην πρώτη σου μεγαλύτερη ήταν μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Κούδα και την παρέα του το 04. Τι Παρθενιά. Παρθενιά. Δηλαδή, κανονική Παρθενιά. Δηλαδή, τη μεγαλύτερη ήταν στο Καραϊσκάκι. Συγγνώμη. Την πρώτη μεγαλύτερη το 04 ναι. Με τον Κούδα και την παρέα του. Τα ελληνικά μου νομίζω είναι καθαρά. Όχι, είπες Παρθενιά, σαν ο Ολυμπιακός έχασε πρώτη φορά το 76 στο Καραϊσκάκι. Πήρε όχι, συντριβή. Έχασε πρώτη φορά με συντριβή. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Εντάξει, αυτή είναι η Παρθενιά. Αυτή είναι, έτσι. Ναι, εντάξει. Σου λέω τα ελληνικά μου είναι καλά, μην προσπαθείτε. Ναι. Ναι. Σε πήρα Παρθενιά λοιπόν, νεαρέ γάβρε, και δεύτερη φορά με τη μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα σου, το 6-1 με την παρέα του Λοντιάδη στις Σέρες. Σε πήρα Παρθενιά και στο νέο Καραϊσκάκι που σε έφτιαξε ο Κόκαλης. Με το Σάντος και τα παιδιά του το 0-1. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε να με σέβεσαι, ούτε να με φοβάσαι. Θέλω να με εκτιμάς μόνο σαν παρθενοσπάστη σου. Αυτή είναι η ιστορία σου με τον ΠΑΟΚ. Και να ξέρεις ότι τις περισσότερες ήττες στην Ελλάδα τις έχεις από τη μαυρόασπρη φανέλα. Και αν δεν το γνωρίζεις, ρώτα και κανένα παλιό 50 και στον Πειραιά θα σου πούν τα παιδιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό δρόμο να έχεις. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι αυτό που λέω. Έλα φίλε, ναι. Ναι, να σου πω λίγο αργά ράφλα. Για τον κάθε κρατή πόσα λεπτά αφήνεις. Ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το ταπεραμέντο. Ανάλογα την περίπτωση. Τι πριν κάνα 2-3 εβδομάδες έλεγες 3 λεπτά καθένας, έτσι έλεγες. Εντάξει, πού διαμαρτύρεσαι, πού ενίστασαι. Πού διαμαρτύρομαι. Mm. Ενίσταμαι στο γεγονός ότι ο κάθε φορά που παίρνει ο γραφικός του τύπος από τη, που λέει καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη και τέτοια, να αφήνεις και μετά 8 λεπτά. Όταν παίρνει κάποιος άλλος, να αφήνεις και μετά 2-3 λεπτά. Αν είναι αυτό, να το κοιτάξω το ρολόι, έχω και μια κλεψίδρα. Τι να κοιτάξεις το ρολόι, σου λέω, έχω πάρει και είδα, ας πούμε, τον κάθε ένα πόσο μιλούσε και μίλησα τόσο 8 λεπτά. Mm. Όλοι οι άλλοι τους κλείνει στα 3-4 λεπτά, ας πούμε. Μάλιστα. Θα το δούμε, δεν λοιπόν, ασφάλμανε. Κάνουμε καλύτερη. Δεν ξέρω, τώρα αν σου κάνει και πιο πολύ αυτό και να αφήνεις περισσότερο, δεν έχω θέμα. Απλά πες να το ξέρουμε, ας πούμε. Για τον Καρυπίδη, τι έχεις να πεις. Ποιο Καρυπίδη, του Άρη. Το Άρη. Κοίταξε, ο Καρυπίδης έχει μια γκάμα γνωριμιών αρκετά δυνατή. Ναι. Δηλαδή ναι. Ο τύπος με μαρινάκι καλές σχέσεις. Φαγητά, ναι. Ιστορίες, κόλπα. Με το Σαββίδι δουλειές. Αυτά που τα ξέρεις για το μαρινάκι σου, για τα φαγητά και κόλπα και τέτοια. Με ρωτάς και σε απαντάω. Τώρα πρέπει να σου πω και πού ναι, το ξέρω. Πού τα ναι. Ξέρεις, ναι. Δηλαδή έχεις τόσες πολλές γνωριμίες, εσύ που τα ξέρεις αυτά, ας πούμε. Ρωτώντας μαθαίνεις. Εσύ έχεις κάποια άλλη πληροφόρηση. Εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση. Σε ρωτάω, σου, γι' αυτό και ρωτάω, είσαι σίγουρο για αυτά που λες. Επίσης ξέρω ότι ενδιαφέρεται πολύ για να πάρει τον Άρη στην επαγγελματική κατηγορία και θέλει να εγκαταλείψει τη Βέρεια, η οποία εάν ο Άρης του δοθεί ευκαιρία του χρόνου, τη Βέρεια την εγκαταλείπει και παίρνει και παίκτες. Δηλαδή αυτό που ακούστηκε για τον, πώς το λένε, το παλιό του Άρη. Είναι αλήθεια κτλ. Είναι και άλλοι δύο-τρεις. Ναι. Αυτά που έλεγες ότι είναι τσιράκι του Σαββίδη, γιατί τα έλεγες στα μήνα δεν ήθελες ότι τα έλεγες, ότι αν βγει ο Άρης στην αλφα κατηγορία θα κάνει τα θελήματα του Σαββίδη ως Άρης και τέτοια, τα υιοθετείς αυτά που λες. Ρώτησα για το θέμα του Σαββίδη, έχει πολύ καλές σχέσεις με το Σαββίδη, οικονομικές ναι. Κτλ. Έμαθα όμως εκ της πορείας ότι ο Σαββίδης ναι. Στεναχωρέθηκε που πήρε τον Άρη, δεν το θέλει τον Άρη ο Σαββίδης στην Αλφα. Αυτό το ξέρουμε και εμείς, ναι. Ακούσαμε. Ναι. Εσύ έλεγες ναι, άλλα ναι, ναι. Κάτσε, σου λέω τι έμαθα. Τι ας πω, ναι. ότι μαθαίνω, λέω τώρα άμα μάθω λάθος και στον πω λάθος. Δεν τον θέλει λοιπόν ο Σαββίδης τον Άρη. Δηλαδή τον ναι. Κάκιωσε τον, πώς το λένε, τον Καρυπίδη. Τον κάκιωσε. Ναι, γιατί έμαθα ότι αν υπάρχει κάποιος δυνατός στην ίδια πόλη, ο Σαββίδης θα έχει πιο δύσκολο έργο. Έτσι, ναι, δεν τον θέλει. Βλέπω λάθος, ναι, έχω, ή τα βλέπεις. Αυτό το είπε και ο Παπαθανασάκης στο ταξί του γαμπρού μου, στον ίδιο τον γαμπρό μου. Λέει, δεν τον θέλει τον Άριο αυτός. Μιλήσαμε, λέει, και μου το είπε. Άρα λοιπόν, εγώ δεν σου λέω ψέματα, ό,τι μαθαίνω, το λέω. Άμα τώρα εγώ
τόσο κακή πληροφορία, γράψε λάθος. Κάτσε από τα πολλά. Αυτά που μου λες τώρα τα θεωρώ φυσιολογικά αυτά που μου λες τώρα. Απλά εσύ έλεγες το καλοκαίρι όταν έγινε η ιστορία με τον Αρβανιτίδη. Περίμενε λίγο να σου πω τι θα μου πεις μετά. Όταν έλεγες το Αρβανιτίδη ότι τον διώξαν στου περάδε και τέτοια και ότι ήρθε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης είναι τη σειρά και του Σαβίδη, τέτοια έλεγες. Μα ήταν. Όχι, ανερώτο ότι ο Σαβίδης θέλει τον Άρη σαν υποκατάστημα. Αυτό το ανερώ, ναι. Αλλά ότι ο Σαβίδης. Γιατί το ανερεί. Γιατί τα έλεγε τότε. Για να πικάρει τα γεννό, σε πάρουν τηλέφωνο. Όχι, δεν έχω κανένα τέτοια. Κάνατε την Ταλκά, δεν έχω ούτω ή άλλω οι Αριανοί με βρίζουν. Οπότε είτε τα πω είτε τα πω, πυρηλίγια ακού. Άλλο λέω. Λέω ότι η πληροφορία μου ήταν ότι ο Σαβίδης, έχοντας πολύ καλές οικονομικές σχέσεις με τον Καρυπίδη και παίρνοντας ο Σαβίδης ένα κομμάτι της Βέρειας με τους άλλους κτλ., ότι θα γινόταν αυτή η ιστορία. Τελικά ο Σαβίδης δεν τον θέλει τον Άρη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το γουστάρει. Μα το ότι δεν το γουστάρει είναι θέμα γιατί είναι το αντίπαλο δέος στην πόλη του. Άστα που λένε μερικοί για Ερακλή και τέτοια. Ερακλής ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτή η συμπεριφορά... 500 άτομα έχει, ναι. 500 άτομα θα έχει και θα έχει για πάντα. Η συμπεριφορά αυτή του Σαβίδη να μην θέλει τον Άρη τον βολεύει, ναι. Γιατί αν ο Άρης ήταν τέταρτος αυτή τη στιγμή, λέμε στα καλά του, θα κρεμιζόταν, ναι. Η τούμπα. Τώρα με τον Άρη στη Β' Εθνική, στη Γ' που είναι, δεν έχει τέτοια προβλήματα ο Σαβίδης. Ναι, δηλαδή στο ΠΑΟΚ Άρης. Στο ΠΑΟΚ διώξανε προπονητή, διώξανε τον Δερμιτζάκη, σπάσανε τον Ντούμπα κτλ. Στο ΠΑΟΚ Πανθρακικός δεν τη πάνε. Στο ΠΑΟΚ Τρίπολη δεν τη πάνε. Αυτό είναι πρόβλημα. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-2 στο 20 δεν τη πάνε. Ούτε με τον Ολυμπιακό τη πάνε. Αυτά καταγράφω εγώ. Ναι. Τώρα συμφωνούμε. Γιατί όμως οι ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ λένε ότι το μεγαλύτερο αντίπαλο δέος είναι ο Ολυμπιακός. Με τον νου τους. Με τον νου τους. Γιατί όταν λέγεται στους Αγιανούς λένε δεν ασχολούμαστε με τον Άρη εμείς. Αλλά αν πήγαινε ο Άρης 0-2 στο 20 δεν θα έλεγε το ΜΑΤ ποτέ. Το ξέρει πολύ καλά. Το ξέρω, ρε φίλε, αλήθεια. Τι να σου πω, ότι δεν είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Δεν τα λες όμως αυτά, αυτό σου λέω. Ευγές να τα πεις. Γιατί μια ζωή που λες ότι οι Αριανοί δεν έχω παράπονο, με βρίζουν και με κάνουν ό,τι και να πω, σε βρίζουν γιατί μια ζωή χλύφεις από αξίδες. Εντάξει, και εγώ τους Αριανούς έχω κάποια. Για το σωματείο τους κάνα κάποια πράγματα που δεν μ' αρέσαν. Οι ίδιοι. Και... Δεν μ' αρέσαν επειδή είσαι Αριανός ή για κάποιο άλλο λόγο. Δεν μ' αρέσαν γιατί οι ίδιοι. Γίναν παράγοντες, οι ίδιοι φέραν την κατάσταση εκεί που ήταν. Όχι ότι αν δεν ήταν αυτοί θα πήγαινε καλύτερα ο Άρης, αλλά το χρεώνονται. Αν σε ρωτούσε κάποιος και σου έλεγε, πες μου ένα αυτό, πιο πολλές φορές στη ζωή σου έχεις πάει στην Τούμπα για να υποστηρίξεις, όχι για να υποστηρίξεις, για να δεις τον ΠΑΟΚ, ή πιο πολλές φορές θα έλεγε στον Άρη, τι θα έλεγες? Ξεκίνησα με επανομή, πήγα Άρη, κατέληξε Ηρακλή και σταμάτησα. Τον ΠΑΟΚ τον είδα λίγο. Από μικρός δηλαδή που ο μπάς έμπαιζε στον Άρη, γιατί από ό,τι ξέρουμε ο μπάς Οργιανός ήταν. Καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, αλλά... Τώρα ανάκριση μόνο μου κάνεις τι ήμουνα και τι έκανα και τι άλλο. Τι λέω είναι το θέμα. Γιατί δεν τα λες είναι, γιατί δεν λες ότι ήμουνα από μικρός Οργιανός, με άσχησε τώρα τι είσαι. Εγώ ήμουνα και ΑΕΚ. Εγώ ήμουνα ΑΕΚ μικρός, ρε φίλε. Ήμουνα Χριστιδιακός, να πούμε. Μπαγεβιτσικός κτλ. Εγώ ήμουνα περίεργη περίπτωση. Λοιπόν, θα πάρεις τους συμμαθητές μου στο σχολείο να τους ρωτήσεις τι συμπεριφορά είχα και αν κράτησα ποτέ κασκόλ ομάδας. Σε φιλώ, να σε καλά. Τέλος πάντων, θέλω να κανονίσουμε ένα καφέ, εγώ, εσύ και ο Κόκκινος. Καφέ με τον Κόκκινο δύσκολα. Πρέπει να είναι φαΐ μπροστά. Αν θες φαΐ, το κανονίζουμε. Φάει, ναι, κερνάω εγώ. Εντάξει, ρε, για χαρά, θα τα πούμε εκτός άρα. Για χαρά. Επόμενη γραμμή. Τους ανάκριση με κάνει. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς. Λοιπόν, εδώ ο Μπλαριανός είμαι κι εγώ. Όπα. Της πιάτσας τα ντερέ και αυγή κάτω. Ναι. Λοιπόν, πώς είδες σήμερα το παιχνίδι με τον Ερδαϊκό? Σφαγή του Άρη. Ειλικρινά σφαγή του Άρη τώρα. Ναι. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή τόσο τα γάρια είναι οι δικοί μας και έφαγαν δύο κόκκινες και άλλοι παίζουν στρωτή μπάλα και δεν φάγαν ό,τι κίτρινοι. Είναι δυνατόν να τρώνε δύο κόκκινες και πέντε κίτρινες με τον Ερδαϊκό? Κοίταξε, παίζοντας στην κεντρική Μακεδονία, στη Γάμα Εθνική, η οποία έχει αρκετό κόσμο του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα βρεις παράγοντες των ομάδων, παοξίδες, θα βρεις παίκτες που είναι παοξίδες, Έλληνες κτλ. Θα βρεις μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι θέλουν να σε κερδίσουν. Και πρέπει να σε προβληματίσει το γεγονός ότι εκτός Θεσσαλονίκης, στην επαρχία και με ένα Ολυμπιακό που κάνει συνέχεια οπαδούς, έχεις θέμα. Στα χρόνια της Γάμα Εθνικής, της Β', της ανυποληψίας σου κτλ. Δεν φτιάχνεις κόσμο. Δεν φτιάχνεις πιτσιρικάδες. Δηλαδή πας τώρα στο σχολείο, 7-8 χρονών, 9-10, η κόρη μου που είναι 10 χρονών. Τη ρωτάω, μωρή, έβγαινε η Ελλάδα τώρα. Έχετε κανένα Αριανό μέσα εκεί? Μου λέει όχι. Τι είναι, παοξίδες Ολυμπιακοί. Παοξίδες Ολυμπιακοί, κάνα σειρά κλειδέας.
ξεχασμένος, ξέρω κτλ. Ελάχιστη. Είναι θέμα αυτό. Εντάξει. Ναι, είναι θέμα αυτό. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Τώρα δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει διαμάχη στο Θεσσαλονίκη και υπάρχουν αρκετοί στο, μην τρελαθούμε. Παιδί μου, δεν σου λέω τώρα δεν υπάρχουν αρκετοί στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω σοβαρά. Σε ηλικίες μικρές. Α, σου πω τώρα. Εγώ έχω φίλους Αριανούς. Επιχειρηματίες, ναι, φίλους κτλ. Που έχουν παιδιά. Στην ηλικία της κόρης μου, πιτσιρικάδες κτλ. Τι ξέρεις τι μου λένε. Τι τα παίρνω, λέει, στο μπάσκετ να πούμε τα παιδιά να μην γίνουν, ξέρω εγώ, παοξίδες. Και κάποιοι που τα παιδιά τους γίνανε παοξίδες ή πήγαν να γίνουν παοξίδες, δύο Αριανοί φίλοι μου, ξέρεις τι κάνανε. Που έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Τους πήγαν στο Καραϊσκάκι. Τους πήγαν στο Καραϊσκάκι. Ε, πώς έχετε θέμα. Δηλαδή ένα σαραντάρης, μπαμπάς, ο οποίος έχει την ανεργία του, έχει τα θέματα του, έχει χίλια δυο σαραντάρης, που έχει ένα παιδάκι 45, που έχει ένα παιδάκι 8 χρονών 9. Αγοράκι. Εύκολα νομίζεις θα το κάνει Αριανό. Άμα δεν το πάρει στο παλέτε σπορ, να δει κανένα μπασκετάκι. Στο γήπεδο εύκολα να το κάνει, ναι. Εγώ είμαι 27 χρονών από το που λέει. Έχεις παιδάκι. Από 6 χρονών, πήγα στο Χατελάου, ωραία. Το πήγε ο πατέρας μου. Κόλλησε με αυτό το πράγμα. Το γουστάρω. Ωραία. Με άρεσε γιατί... Ωραία. Είδες αλφα εθνική, είδες ντέρμπι με ΠΑΟΚ, είδες μάχες, είδες Ευρώπη, είδες. Ωραία. Εσύ παιδάκι έχεις. Ναι. Έχεις παιδάκι. Όχι, εγώ είμαι. Όχι, είσαι ελεύθερος. Μακάρι να σου δώσει η ευτυχία και να βρεις μια κοπέλα, κάνεις ένα παιδάκι. Και να είναι άριστη. Ή αν έχεις σαραντάριδες φίλους, του πατέρα σου φίλους, που έχουν παιδιά 10 χρονών. Κάνε μια ερώτηση. Τα παιδιά τι λένε. Τα μικρά. Δεν σου λέω εγώ τους 25άριδες, τους 20άριδες, σου λέω για του δημοτικού τα παιδιά. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εννοείται και εγώ είμαι στο Σοχό μένω, έτσι. Από το Σοχό. Ναι. Σοχό πάνω το 80% από οξύδες. Και το 20% είναι Αριανή. Η ανιψιά μου η Ζένια και ο ανιψιός μου ο Δημητράκης, γιατί η κόρη μου δεν ασχολείται. Η κόρη μου δεν ασχολείται με το πόδο, δεν την αρέσει. Λοιπόν, τη λέω Ζένια, τι στο σχολείο, λέει ντρέπομαι να πω ότι με άρεσε, δεν το λέω. Ντρέπεται. Για ποιο λόγο ντρέπεται. Βάλε ρώτατε. Επειδή είναι ο Άρης η γάμα εθνική. Ναι, ντρέπομαι, με κοροϊδεύουν, λέει. Γιατί την κοροϊδεύουν. Την κοροϊδεύουν, οι συμπαθητές της. Ο Πάουκ, περίμενε να πεις ότι είσαι παοξής, δηλαδή, και τι είναι το τόσο πια που είσαι παοξής. Τι έχει κάνει ο Πάουκ, δεν έχει βγει Champions League ποτέ, δεν έχει, είχα πάρει ποτάσμα 35 χρόνια, είχα πάρει κύπελο 15 χρόνια. Δηλαδή, τι έχει κάνει παραπάνω ο Πάουκ από τον Άρη και δεν τρέπεται να πούνε την παοξίδες. Ρώτα τους, ξέρω εγώ δεν σου λέω ψέματα, έχω σου λέω την άλλη. Αν δεν υπήρχε Σαββίδης στον Πάουκ, θα ήταν τρεις φορές χειρότερο τον Άρη. Ναι, το ξέρω, είναι όμως ο Σαββίδης. Και ξέρεις γιατί είναι. Είναι, εντάξει. Ξέρεις γιατί είναι. Γιατί άμα έρχονταν ο Σαββίδης στον Άρη, θα έλεγε ο Σαωρίδης δεν σε θέλω να πούμε γιατί θα μου φάνει στα μαγαζιά. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Το πιστεύω. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ μεγάλη βρωμιά μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Τι θέλω να σου πω. Ναι. Εγώ σου λέω από τώρα ότι ο Άρης θα ανεβεί τρένο φέτος, τρένο του χρόνου. Όταν θα ανεβεί στην Ακούμε. Ο Άρης, σωστό, ανεβαίνει φέτος άνετα. Το πρόβλημά του δεν είναι η άνοδος. Το πρόβλημά του, ψάξτε στο ρεπορτάζ, είναι η εκαθάριση. Η οποία εγώ προσπαθώντας να μάθω πράγματα πίσω από την κουρτίνα, την μπλοκάρουν κάποιοι παλιοί παράγοντες. Μη βρεθείς προεκπλήξεως, δηλαδή να ανέβεις με 20 βαθμούς διαφορά και πάνω στους πανηγυρισμούς σου εμφανιστεί κανένα σκόρδας και πει μπλοκάρω την εκαθάριση. Και στα λέω τώρα για να ετοιμάζεις την κατάστασή σου. Σε φιλώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν προλαβαίνω, να είσαι καλά. Αυτό λέω εγώ. Εσύ μην κοιτάς την άνοδο. Παίζεις εκεί, θα ανέβεις. 25 βαθμούς διαφορά. Αλλού είναι το θέμα. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου Κωστή. Τι έκανε ο Καμπερίδης σήμερα με τον Πιερικό. Κέρδισε 2-1. Μπράβο, καλή αρχή έκανε. Και είναι η αρχή αυτή είναι η σημαδιακή, γιατί σήμερα γιορτάζει και η πόλη της Κατερίνης. Γιατί, τι είναι, βοήθαμε λίγο, πες μου. Αγίας η Κατερίνης. Α, η Κατερίνα γιορτάζει σήμερα. Ναι, Αγίας η Κατερίνης. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, χθες δηλαδή, 9, πόσο τη μηνός ήταν. 25. Στις 25 ήταν της Αγίας η Κατερίνης. Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Στυλιανού. Σήμερα. Ναι, 26. Να είναι καλά, ο Πατακός γιορτάει σήμερα. Ναι. Στυλιανός. Λοιπόν. Μα λέει εσάς, ναι. Επειδή ανέφερες. Ο Κίτσιου. Τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Ο Νίκος Αναστόπουλος, ναι. Ναι. Δύο παιχνίδια εμένα με άφησε άφωνο. Ένα εδώ όταν είχαμε την καλή την ομάδα με τον Πανιόνιο. 1-4. Πιερικός Πανιόνιος. 1-4 εδώ μέσα. Ναι, ναι. Έβαλε δύο γκολ. Και το 85 στο Καραϊσκάκι, ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι. Με Παναθηναϊκός Ζάιτς Ρότς Αντωνίου, ναι.
με την κούρσα που έκανε. Ολυμπιακός με Παναγούλια προπονητή. Με την κούρσα που έκανε. Γρηγοριάδη Παύλο. Παύλο, ναι. Και μπροστά έπαιζε Αναστόπουλος Σαραβάκος. Δεν μπορούσα να τον σταματήσουν να τους ένα-ένα. Αναστόπουλος Σαραβάκος αποκλείεται να παίξαν μαζί. Όχι, λέω Αναστόπουλος Κωστίκος παίζαν. Κωστίκος, ναι. Ναι. Αναστόπουλος Κωστίκος. Δεν ήταν το 85, ήταν το 87 που ήμουν φαντάρος στην Αθήνα και πήγαινα και τους έβλεπα. Μπορεί να ήταν το 87. Με Ζελεδίδη Θόδωρο, είμαστε φανταράκια εκεί με τον Μπουγιουκλή και πηγαίναμε και κάναμε. Μπορεί να ήταν το 87, τώρα δεν εντάξει. Το 87. Πέρασαν πολλά χρόνια. Με Αλκέτα ήταν το 87, πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα μετά. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μας πέντε άτομα πήγαμε από εδώ από την Κατερίνη, μας έδωσε πέντε προσκλήσει ο Γιώργος Κωστίκος. Λοιπόν, εκπληκτικός. Αλλά δεν παίξαν μαζί, αλλά θεωρώ ότι η τριπλέτα Μαύρος Αναστόπουλος Σαραβάκος δύσκολα θα βρει ελληνική ομάδα που να έχει βγάλει. Εννοείς Μαύρος στα νιάτα του έξω αριστερά. Ο Μαύρος Σαραβάκος είναι... αρχίσε από έξω αριστερά ο Μαύρος. Μετά όταν έγινε τεμπέλης. Ναι, έξω αριστερά. Ναι, μετά όταν έγινε τεμπέλης και δεν έκανε προπόνηση και έκανε μόνο βάρη και έκανε τα λίγα μέτρα ο Μαύρος και σε φούσκωσε σαν τον παγόνι. Έξω δεξιά ο Σαραβάκος, ο Αναστόπουλος. Γιατί ο Μεν Μαύρος είναι το 55 γεννημένος, ο Αναστόπουλος το 58 και ο Σαραβάκος το 61. Το 54 είναι ο Μαύρος, το 58 είναι ο Σαραβάκος. Ο Αναστόπουλος και το 61 ο Σαραβάκος. Το 54 είναι ο Μαύρος, όχι το 55. Το 54. Το 58 ο Αναστόπουλος, το 61 ο Σαραβάκος. Εγώ θα ξεχάσω ένα γκολ που βάλω ο Αναστόπουλος στον ΠΑΟΚ. Με ανάποδο ψαλίδι στο Καραϊσκάκι. Έγινε ένα φάουλ από τα δεξιά, έγινε μια κεφαλιά του Μητρόπουλου και με πλάτη εστία, με Ιωσιφίδη, αν δεν κάνω λάθος, Φορτούλα τέρμα. Με ανάποδο ψαλίδι, από τα καλύτερα γκολ στην Αλφα Εθνική. Μιλώντας εγώ με τον Αρκέτο του Παναγούλια εκείνη την ημέρα που ήμουν στην Αθήνα, μου είπε: εγώ τους δύο πιο εγωιστές ποδοσφαιριστές που σαν προπονητής έχω συναντήσει στην καριέρα μου είναι ο Δωμάζος και ο Αναστόπουλος, μου είπε. Ο Δωμάζος, ναι, για τον Αναστόπουλο φυσικά, σαν παίκτης, αλλά σαν προπονητής είναι. Εγωιστής ποδοσφαιρικά μου είπε. Ναι. Διότι εάν δεν είσαι εγωιστής, να έχεις θετικό εγωισμό, δεν ανεβαίνεις ψηλά. Παναγούλιας ήταν μορφή. Μπάλα δεν ήξερε πολύ, αλλά ήταν... Δεν ανεβαίνεις ψηλά. Όσον αφορά για τον αυτό που αναφέρατε, τον Εμίλιο το Θεοφανίδη, ήταν τότε ο Άρης Πτολεμαίδου στη δεκαετία του 60. Ο Πτολεμαίος ήταν χαμένος στα τάρταρα η ομάδα. Και ο Άρης και ο Εμίλιος ο Θεοφανίδης Κωστή ήταν ο πρώτος σκόρερ της κεντρικοδυτικής Μακεδονίας, φοβερός και κεφαλοσφαιριστής. Σαν σέντερ μπακ ήταν στην Πτολεμαϊδα ή έπαιζε στα χαφ. Σέντερ φορ, εννιάρι. Εννιάρι έπαιζε. Εννιάρι, ο πρώτος χώρας της κεντρικοδυτικής Μακεδονίας ήταν. Έτσι, ο Εμίλιος όμως... Σέντερ μπακ έπαιξε με τον Αρίσταρχο στον ΠΑΟΚ μόνο. Ναι. Αλλά εδώ κεντρικοδυτική Μακεδονία έπαιζε εννιάρι. Ήταν φοβερός κεφαλοσφαιριστής και να σου πω τότε κεφαλοσφαιριστές. Για μένα ο μεγαλύτερος όλων των εποχών ήταν ο Μεντικίδης της Καλαμαριάς. Ήταν ο Θεοφανίδης και ο Νίκος ο Κασάπης του Ηρακλή. Έτσι τώρα ο Αντωνιάδης τώρα που ήταν. Ο Αντωνιάδης, δεν τον βάζω τον Αντωνιάδη διότι... Έτσι κι αλλιώς τον βοηθούσε το ύψος. Ο Νίκος ο Κασάπης η δύναμή του ήταν πολύ μεγάλη. Και φοβερό επιτόπιο άλμα. Με τον Κασάπη βρέθηκα πριν κάνα μήνα. Έτρεχα στην παραλία και τον βλέπω, τρέχαμε μαζί. Είναι 70 χρονών, τρέχαμε μαζί. Και εκεί που έτρεχε, στα 70 του έκανε και επιτόπια άλματα. Παραπάνω πρέπει να είναι. 70. Και σηκωνόταν μέχρι το Θεό τώρα 70 χρονών. Μιλάμε για... Τι να σου πω τώρα. Μιλάμε τώρα 70άρης, ένας 40άρης αν μαλώσει, θα τον βάλει κάτω ο Κασάπης. Το φαντάζει τώρα 30 χρονών τον Κασάπη. Και αυτός που είχε, ήταν ένα 65, ένα 67 τόσο και είχε χρόνο αιώρησης επάνω στεκόντας στον αέρα ήταν ο μοναδικός Μίμης Παπαϊωάννου. Και ο Δέδες ήταν πολύ καλός.
Ο Δέδες. Αλλά ακόμη καλύτερος ο Μίμης ο Παπαγιάννου. Ναι, κοντός, κοντός. Έπαιρνε κεφαλιάς από ανθρώπους, από ποδοσφαιριστές που ήταν ένα κεφάλι πάνω. Εμένα και τελειώνουμε με αυτό, ο Φουντουκίδης, ναι. Ο Φουντουκίδης που είχαμε κάνει μια προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια με τους ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ. Είχαμε κατέβει, αφού μας είχε διαλύσει στην προπόνηση και είχαμε κατεβεί στο χωριό κάτω. Ναι. Τον είχα πιάσει. Σε ποιο χωριό? Δεν θυμάμαι, εκεί στα 3-5 πηγάδια. Κατέβηκαμε κάτω, ήμασταν απομονωμένοι και μου είχε πει εμένα, γιατί το ρωτούσα συνέχεια κτλ. Για τους κεφαλοσφαιριστές και ξέρεις τι μου είπε. Τον Αντωνιάδη, λέει, τον είχα σβήσει. Τον Αντωνιάδη. Ναι. Τον είχα σβήσει. Εκείνος, λέει, που με έκανε γκολ στο κεφάλι, ξέρεις ποιος ήταν, μου λέει. Ο Δέδες. Ναι. Ο οποίος ήταν μισό κεφάλι και κάτω από τον αρίστο. Ναι. Είχαμε τους τύπους, αλλά ήξερε, μου λέει, να παίρνει θέση και τα λοιπά. Πιο πολύ με ταλαιπωρούσε, λέει, ο Δέδες, παρά, λέει, ο Αντωνιάδης. Όπως και ο Μίμης ο Παπαγιάννου, ναι. Όπως και ο Φελεκίδης. Τον έκανε δύο γκολ εδώ μέσα στην Κατερίνη. Ανάμεσα από Φουντουκίδη Θεοφανίδη. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωστή, θα το ξαναπούμε. Θα έρθω να δω Πιερικός. Θα έρθω να δω Πιερικός ΑΕ Καραϊσκάκης. Ντέρμπι, φοβερό μάτς. Πάμε στον τελευταίο. Έλα. Έλα, Ραπτοπλός. Έλα, φίλε. Ολυμπιακός από Γεννητσά. Ναι. Τώρα για το μάτς και τρία να φάμε, ρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος. Europa League θα πάω πάλι μετά. Κοίταξε, όταν φτάσεις μια ανάσα από το όνειρο. Καλά, σίγουρα. Ναι. Άλλο είναι τώρα να πας στο Europa με 4 βαθμούς, να έχουν οι άλλοι από 9 και ο άλλος 1. Να πεις, εντάξει, ρε φίλε, Arsenal ήταν, Bayern ήταν, εντάξει, λογικό, ναι. Ένα αυγό τρίτος. Αλλά το να φτάσεις ένα βήμα από το όνειρο εξιτάρει και τους αντιπάλους σου και στεναχωρεί πολύ και εσένα. Αλλά το Μάιο, αν λέμε, ας πούμε, πήγα στους 4 του Europa League, θα το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ναι, αλλά στο Καραϊσκάκι, αν η κάμερα πέσει στα μούτρα σου, θα είναι τα μούτρα σου από κρέας. Αυτό λέω εγώ. Αλλά μετά, ναι, θα πεις, σωστά. Μετά θα το ξεπεράσεις, θα πεις, ναι, ρε φίλε, έπαιξα διακρίθηκα, έκανα την νίκη. Έτσι. Να σου τύχει πάλι καμιά Παρί, καμιά Μπάρτα, καμιά Ρεάλ, τρώμε τα δάχτυλά μας πάλι. Ρε εντάξει, παίξε και χάσε, ρε. Το μόνο που πες με αυτές τις ομαδάρες, φάει και 4 και 5, δεν θα σε πει κανένας τίποτα. Σίγουρα. Δεν θα σε πούμε τίποτα. Δεν θα σε πούμε τίποτα. Όχι. Αυτά, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Είσαι κομπλέ. Κάτσε, εντάξει. Άντε, μια χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, είσαι ο τελευταίος. Λοιπόν, έτσι είναι. Παίξε, φάει και 4, φάει και 5. Αφού πας εκεί, μας εκπροσωπείς. Τώρα εδώ εμείς, επειδή μας κάνεις να πούμε πλακίτσες με τις διαιτησίες και όλα αυτά. Λογικό είναι οι οπαδοί των άλλων ομάδων και ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού, όταν παθαίνει ζημιές, να ικανοποιούνται. Τώρα οι παοξίδες θέλουν να χαρούν και αυτοί, γιατί δεν έχουν χαρά στα σκέλια τα δικά τους και πρέπει να βρεθούν με τη δυστυχία του άλλου. Και να, μα δεν μπορούσε να κάνεις αυτό. Με το ξέρω και τα λοιπά. Τι παίζουμε? Αυτό το παίζουμε κάθε μέρα. Χιλιτίδη μεγάλη. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι, να είστε καλά. 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 Το μεσημέρι, να είστε καλά.